Έχουμε προγραμματίσει μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που θα έχουμε ευθύς αμέσως με τον κύριο Μιχάλη Αριδά. Είναι μέλος του ΕΠΑΜ, του Ενιαίου Παλαϊκού Μετόπου. Και να σε καλωσορίσω, Μιχάλη, εδώ στο ραδιόφωνο. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, και να πούμε ότι είναι και η πρώτη φορά που κάνεις συνέντευξη εδώ, σε στούντιο και στο ραδιόφωνο, οπότε ένα track είναι αναμενόμενο. Αλλά επειδή έχουμε πολλά να συζητήσουμε και πολλά σοβαρά θέματα, είπαμε τα του μουσείου εδώ, νωρίτερα με την κυρία Τζανετέ, κουβέντα για το πού βρισκόμαστε και πού πάμε, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο μας ενημερώνουν και από τα κεντρικά ενημέρωση, γιατί ξέρουμε πως και η ενημέρωση είναι κατευθυνόμενη. Και επειδή πολλά ακούγονται και πολλά συζητιώνται τώρα τελευταίες μέρες του 2015 για το τι μας περιμένει το 2016, αν θα είναι μια χρονιά δηλαδή η οποία θα είναι χειρότερη ή στα ίδια πλαίσια, θα κινηθούμε και θα πάμε και το 2016. Έτσι αυτά να συζητήσουμε από ένα κόμμα, το ΕΠΑΜ, το Ενιαίο Παλαϊκό Μέτωπο. Να πούμε και ότι είναι ηγείται ο κύριος Καζάκης, έτσι για όσους δεν ξέρουν την ονομασία αυτή, έτσι, είναι τα όσα έχει πει και έχει υποστηρίξει όλα τα προηγούμενα χρόνια ο κύριος Καζάκης, που βλέπουμε ότι μέχρι σήμερα, ότι αν είχαμε εφαρμόσει τα όσα έχει πει, ίσως να ήμασταν και καλύτερα. Θα δούμε όμως και για ποιο λόγο και δεν τον βλέπουμε, γιατί δεν τον βλέπουμε στα πάνελ των κεντρικών καναλιών, υπάρχει αποκλεισμός. Έτσι, μόνο σε κάποια περιφερικά μέσα μπορεί και βγαίνει και μιλά ο κύριος Καζάκης, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς είναι. Λοιπόν, εδώ υπάρχει μια κινητικότητα από εσάς, τα μέλη του ΕΠΑΜ στη Λακωνία. Έχετε φροντίσει τα προηγούμενα χρόνια, ειδικά το τελευταίο διάστημα, να μας ενημερώνετε για το τι συμβαίνει. Πάντως, είναι γεγονός πως 5 χρόνια έχουν διαλυθεί τα πάντα. Έτσι. 5,5 χρόνια. 5,5 χρόνια, ναι, τώρα σε λίγο θα λέμε 6 χρόνια, γιατί φως δεν φαίνεται. Και αυτό περιμένουμε να δούμε, το φως. Γιατί είναι πολλά τα χρόνια που πέρασαν χωρίς να γίνει κάτι. Δεν θα δούμε φως, Λεωνίδα. Δεν θα δούμε φως. Και γιατί το λέω? Δεν κάνω μαντεψιά. Ναι. Μόνο να σκεφτούμε ότι έχει υπογραφεί το Δημοσιονομικό Σύμφωνο το Ευρωπαϊκό από το 2012, σύμφωνα με το οποίο αν δεν πληρώσουμε το 75% του χρέους μας, θα είμαστε πάντα υπό αυστηρή επιτήρηση. Αυστηρή επιτήρηση σημαίνει μνημόνιο, μέτρα και για εναλλαγή λίγο μνημόνιο και μετά ξανά λίγα μέτρα. Ναι. Αυτό δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ. Υπάρχει κανένας από αυτούς που μας ακούνε τώρα που πιστεύει ότι θα αποπληρώσουμε το 75% του χρέους μας? Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μα να σου πω το εξής, σκέψω το εξής απλό. Μέχρι τώρα, αυτά τα 5,5 χρόνια, μας έχουν τσακίσει. Ναι. Μας έχουν πιει το αίμα. Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Οι μισθοί, οι συντάξεις είναι όλα χάλια. Το κέρδος από το μαγαζάκι έχει εξανεμιστεί. Η επιχείρηση έχει κλείσει ή έχει μετακομίσει στο εξωτερικό. Θα τα πούμε μετά αυτά. Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο στην Ελλάδα. Η δημόσια περιουσία ξεπουλιέται, ούτε καν πουλιέται, σχεδόν χαρίζεται. Λοιπόν, θα περίμενε κάποιος ότι αφού το 2009 είχαμε 298 δισεκατομμύρια ευρώ χρέος και μας έχουν κάνει όλα αυτά, κάπως θα έχει πέσει αυτό το άτιμο το χρέος. Δυστυχώς το χρέος έχει μεγαλώσει κατά πολύ. Και έχουμε στερεώσει δηλαδή, δεν έχουμε και άλλα λεφτά να δώσουμε. Και δεν είναι τώρα ότι... Το λέγαμε και πριν 2-3 χρόνια ότι ξέρετε δεν έχουμε άλλα λεφτά να δώσουμε. Τώρα πραγματικά δηλαδή έχουμε στεγνώσει. Και αν δεν έχουν στεγνώσει όλοι, σύντομα θα στεγνώσουν και αυτοί που έχουν ακόμα κάποια χρήματα στη τσέπη τους. Γιατί το να τα έχεις στην τράπεζα με τα capital controls δεν λέει και τίποτα τώρα. Δεν τα έχεις τα χρήματα όποτε θέλεις να τα διαχειριστείς και να τα κάνεις ό,τι θέλεις. Μεγάλη κουβέντα είπες με τα capital controls. Είναι κάτι που το έλεγε ο Δημήτρης ο Καζάκης εδώ και πολύ καιρό. προσέξτε τις τράπεζες. Όπως είχε προβλέψει αρκετούς μήνες πριν το τι θα γίνει στην Κύπρο, ναι, και έβγαινε και φώναζε πάρε τα λεφτά από την Κύπρο, δεν είναι κάποιος προφήτης, δεν βλέπει τον καφέ, απλά βλέπει τα δεδομένα, επιστήμονας είναι ο άνθρωπος, ναι, και δεν είναι ο μόνος, έχουμε και άλλους στο ΕΠΑΜ, βλέπει τι γίνεται και σου λέει ότι εκεί πάει το πράγμα. Λοιπόν, όπως προβλέψει της Κύπρου, έτσι είχε πει ότι και εδώ πάμε κάποια στιγμή θα γίνουν capital controls. Βέβαια, τα capital controls δεν γίνονται γιατί έμεινε από 300 εκατομμύρια η κυβέρνηση ένα βράδυ. Ναι. Γιατί τόσο ήταν, γύρω στα 300 εκατομμύρια. Σιγά το μεγάλο ποσό. Εδώ είχε βρει δις η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ τους προηγούμενους μήνες και πλήρωνε το δούνο του συνεχώς. Τα 300 εκατομμύρια, 400 που τους έλειπε ήταν το θέμα. Ο ELA, ο έκτακτος μηχανισμός χρηματοδότησης των τραπεζών, δεν είχε σταματήσει ποτέ να δίνει αυτά τα απαραίτητα χρήματα. Ναι. Οπότε είναι ένα θέμα. Γιατί έγιναν τα capital controls? Δεν πάει το μυαλό του οποιοδήποτε
ότι από τη στιγμή που σου κλείνουν τις τράπεζες, στην ουσία κλείνουν τα λεφτά σου μέσα και δεν μπορείς να τα έχεις, τα έχεις μόνο σαν ένα χαρτί, μια υπογραφή. Πού πάει το μυαλό σου? Όχι εμένα. Εγώ δεν έχω μεγάλο πρόβλημα γιατί δεν έχω λεφτά στην τράπεζα, ευτυχώς. Και πολλοί άλλοι. Και πολλοί άλλοι. Όλοι μας δηλαδή. Αλλά ο Κοσμάκης που έχει λεφτά στην τράπεζα δεν ανησυχεί. Δηλαδή, ας σκεφτούμε το πώς θα ανοίξουν οι τράπεζες. Μας λένε θα τελειώσουν τα capital controls στο πρώτο εξάμεινο του 16, στο δεύτερο του 16, στο 17. Μα άμα ανοίξουν οι τράπεζες, θα πάνε όλοι να πάρουν τα λεφτά τους. Μα απλό δεν είναι. Οπότε και δεν είναι. Πρώτον, δεν έχουν να τα δώσουν αυτά τα χρήματα. Δεν έχουν να δώσουν τόσα χρήματα. 120 δις. Έτσι, αυτό είναι σίγουρο. Και δεύτερον, ότι αν πάρουν όλοι τα χρήματα τους, πες ότι τα έχουν, τα βρουν και τα έχουν, τελείωσε. Διαλύθηκε η οικονομία. Δεν υπάρχει τίποτα. Άρα, το θέμα είναι πως με όλα αυτά, μετά από 5,5 χρόνια, καταλήγουμε πως δεν υπάρχει κέρδος, δεν υπάρχει εισόδημα, δεν υπάρχει εισόδημα κανένας είδους. Ναι. Δεν υπάρχει ρευστό στην αγορά, δεν υπάρχει χρήμα, δεν κυκλοφοράει. Ναι. Αυτό που λέει ο κόσμος, δεν υπάρχει ρευστό. Ναι, ναι. Λοιπόν, έχουμε ύφεση κάθε χρόνο. Έτσι, μην ακούμε τώρα αυτά που μας λένε για ανάπτυξη 0,1 και 0,02. Αυτά είναι τώρα, το συμπάθειο είναι μπούρδες. Ναι. Η ύφεση είναι εδώ και δυνατή. Κάθε χρόνο από το 2010 και μετά πέφτει το ΑΕΠ της χώρας και πέφτει και δραματικά. Λοιπόν, έχουμε φτάσει τώρα ο κόσμος να χρωστάει, ο μέσος Έλληνας χρωστάει πάνω από 80 δις στην εφορία. Το καταλαβαίνεις το ποσό? Όταν το ΑΕΠ είναι λίγο πάνω από 170, ξέρεις τι είναι να χρωστάς 80 δις στην εφορία? Ξέρεις τι είναι? Τα κόκκινα δάνεια των τραπεζών υπερβαίνουν τα 110 δις. Δηλαδή σκέψου ότι μόνο τα δάνεια και τα χρέη στην εφορία υπερβαίνει το ΑΕΠ. Ναι. Οπότε τι κάνουμε? Πού πας? Πού πας? Χώρια αυτά που χρωστάμε όλοι οι περισσότεροι στα ασφαλιστικά ταμεία. Άλλοι λίγα, άλλα πολλά. Έτσι. Άλλα όλα αυτά εκεί. Άμα μπεις μέσα στον ΟΕ, θα καταλάβεις τι γίνεται, γιατί έχω μπει. Εκεί οι φάκελοι που είναι προς ρύθμιση, η απλήρωτη δηλαδή, είναι ατέλειωτη. Εντάξει, τώρα όλοι κυκλοφορούμε και όλοι μεταξύ μας ξέρουμε πως κανένας δεν μπορεί να πληρώσει. Δεν μπορεί. Και εδώ συζητάνε να κάνουν τώρα και αύξηση στις ασφαλιστικές εισφορές. Σε ΙΚΑ δηλαδή, και είναι δυνατόν δηλαδή να συζητάμε για αύξηση όταν δεν μπορεί να πληρώσει ούτε αυτά που ισχύουν σήμερα, που είναι ήδη μεγάλα ποσά. Δηλαδή στον ΟΑΕ είναι κάποιοι που πληρώνουν 1000 ευρώ κοντά. Πού να βγουν αυτά τα λεφτά να πληρώσει μόνο την ασφάλισή σου το δίμηνο? Είναι δυνατόν? Βέβαια είναι δυνατόν. Ξέρεις πώς είναι δυνατόν? Όταν καθόμαστε εμείς και υπομένουμε. Ναι, και δεν μιλάμε. Και δεν μιλάμε καθόλου. Δεν διαμαρτυρόμαστε, δεν φωνάζουμε, δεν κάνουμε κάτι να πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας. Απλά πράγματα. Δεν λέω φυσικά να βγούμε με τα δίκανα στους δρόμους, έτσι, εντάξει. Όχι από μας. Με τέτοιους τρόπους. Όχι, αλλά ούτε, από μας. Ούτε και με το συλλαλητήριο και τη όχι. συμμετοχή μας στην απεργία λύνεται το θέμα, γιατί όχι. θα έχει λυθεί και τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό διαπίστωσα. Με άλλους τρόπους. Γιατί και νωρίτερα που συζητούσαμε για το μουσείο, και για το μουσείο πάλι διεκδικήσαμε και δεν κάναμε τίποτα. Το ίδιο και τώρα δεν κάνουμε κάτι, περνάνε τα μέτρα και φοβάμαι και το έλεγα και προχθές ότι τώρα μέσα στις γιορτές. Που θα είμαστε και λίγο έτσι σε άλλο κλίμα, θα περάσουν και άλλα μέτρα και θα τα πάρουν και χαμπάρι μέχρι τέλος του χρόνου. Και θα τα βρούμε το 16 μπροστά μας. Αφού έχουμε τώρα, συζητάνε πάλι τα νέα προαπαιτούμενα, ξέρεις, 13-18 μέτρα και πάει λέγοντας, τα οποία πρέπει να ψηφίσουν μέσα στο 16. Και εκεί να δεις τι έχει να γίνει. Κοίταξε να δεις, αυτό που ζητάω από τον κόσμο, εμείς σαν ΕΠΑΜ, αυτό που του λέμε είναι πολύ απλό. Θέλουμε, ζητάμε από τον κόσμο απλά να χρησιμοποιήσει τη λογική του. Έλληνες είμαστε, με τη λογική μεγαλώσαμε εδώ και χιλιάδες χρόνια. Και λίγη αξιοπρέπεια, ρε παιδί μου. Δηλαδή, όταν βλέπεις ότι σου λένε στα διάφορα κανάλια του κόσμου τα ψέματα, όπου καταλαβαίνεις ότι δεν στέκουν αυτά που σου λένε, μην τα δέχεσαι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, λίγη αξιοπρέπεια. Πες, αησυχτήρ. Δεν είναι δύσκολο αυτό. Λίγοι έχουν βρει όμως τη δύναμη να κλείσουν την τηλεόραση και να πει δεν θέλω άλλο, δεν μπορώ, γιατί μου λέτε ψέματα. Ναι. Δεν είναι τόσο λίγοι. Ίσως να είναι λίγο περισσότεροι, γιατί διαβάζω διάφορες ψυχές τώρα τελευταία ότι η αξιοπιστία των καναλιών και των αυτών καλών δημοσιογράφων έχει πέσει δραματικά. Οι ηλικιωμένοι έχουν τρελαθεί πάντως. Ηλικιωμένοι. Το πρωί και το βράδυ, δηλαδή, και επειδή τους αφορά και καλά κάνουν η σύνταξη, δηλαδή τους έχουν τρελάνει οι δημοσιογράφοι. Δηλαδή, άλλα τη μια μέρα, άλλα την άλλη. Και υποτίθεται τώρα, αυτοί οι δημοσιογράφοι που είναι όλοι καλοπληρωμένοι και έχουν και κεφάλαια και έχουν καταθέσεις αρκετές στην τράπεζα, νοιάζονται δήθεν για τον φτωχό τον Έλληνα και την Ελληνίδα. Ναι, βέβαια. Είναι δυνατόν. Μια και πια στου ηλικιωμένου. Όλοι έχουμε ακούσει για τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος ότι πιέζουν οι δανειστές να γίνει πραγματικότητα. Αντιστέκεται στεναρά η ελληνική κυβέρνηση, όπως όλες οι κυβερνήσεις μέχρι τώρα αντιστεκόντουσαν στεναρά, αλλά όλοι ξέρουμε ότι τελικά θα γίνει αυτό. Ναι. Η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος. Και για όσους φίλους μας ακούνε τώρα και είναι συνταξιούχοι ή θα γίνουν συνταξιούχοι, να ξέρουν πως με τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος
Θα εγγυάται το κράτος 360 ή 384 ευρώ, όσα λένε, αν και οι δανειστές πιέζουν να μειωθεί και αυτό το ποσό. Γράφανε οι κυριακάτικες εφημερίδες ότι πιέζουν για κάτω από 300. Για κάτω από 300, το γράφει η Real News μόλις χθες. Ναι. Λοιπόν, οπότε μπορείς να καταλάβεις, το κράτος θα εγγυάται αυτή τη σύνταξη και σου λένε πως αν τα ταμεία έχουν χρήματα περισσευούμενα, θα δίνουμε και κάτι παραπάνω. Οπότε τώρα, όταν ακούει συνταξιούχου ότι παλεύουν ότι να είναι σύνταξη 800 ή να είναι 700 ή πόσο τοις εκατό θα είναι αναπλήρωση, δεν λαμβάνει υπόψη του κανένα ότι η πραγματική σου σύνταξη θα είναι 360 ή 380 ή ίσως και κάτω από 300. Και όταν τα ταμεία θα έχουν χρήματα, τότε θα σου δώσουν παραπάνω. Αυτοί που μας ακούνε μπορούν να καταλάβουν από μόνοι τους πότε τα ταμεία θα έχουν χρήματα. Πότε. Λοιπόν, Μιχάλη, να κάνουμε μια διακοπή, γιατί στις 10 δεν ακούσαμε δελτίο ειδήσεων, να δούμε και τι γίνεται, μην έχει συμβεί και κάτι σοβαρό και δεν το έχουμε μάθει. Και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε την κουβέντα, γιατί τώρα ξεκινήσαμε, έχουμε πολλά να πούμε ακόμα, έτσι. Λοιπόν, μένουμε εδώ και για τους ακροατές μας να πω ότι πάμε στα δελτίο ειδήσεων και σε πολύ λίγο ξανά. Έχει ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση, μείνετε να μας ακούσετε. Εδώ ξανά μαζί, όπως σας είπαμε σήμερα, θα πάμε και μετά τις 11. Έχουμε έτσι ανατρέψει λίγο τη ροή του προγράμματός μας, γιατί έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα να σας πούμε. Και εδώ στο στούντιο μαζί μου είναι ο κ. Μιχάλης Σαριδάς, μέλος του ΕΠΑΜ, του Ενιαίου Παλαϊκού Μετόπου. Και δεν είμαστε εδώ και οι δυο μας για να σας μαυρίσουμε την ψυχή χρονιάρες μέρες. Απλά να πούμε τα πράγματα όπως έχουν, για να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται και να μην παραμυθιαζόμαστε με όλα αυτά που μας λένε και μας μεταφέρουν τα κανάλια. Και μου έλεγαν πρόσφατα ότι τα κανάλια, επειδή από την σημερινή κυβέρνηση έχουν πιεστεί πάρα πολύ και θέλουν να διώξουν την κυβέρνηση αυτή, ό,τι λένε και ό,τι κάνουν είναι καταρχάς εναντίον της κυβέρνησης, αλλά αυτό που τους ενδιαφέρει είναι περισσότερο τα δικά τους, το τι θα γίνουν δηλαδή οι δικές τους επιχειρήσεις, και λιγότερο το τι θα γίνει σε όλη την Ελλάδα και ειδικότερα με τους Έλληνες. Οπότε να έχετε έτσι πάντα στο μυαλό σας ότι δεν παλεύουν για εμάς, αλλά παλεύουν για τα δικά τους. Δεν ξέρω αν έχεις και εσύ την ίδια άποψη, Μιχάλη. Εγώ ξέρω ότι τα αγαπητά μας κανάλια χρωστάνε ατέλειωτα εκατομμύρια, παίρνουν ομολογιακά δάνεια, δηλαδή πάνε στην τράπεζα, τους δίνει 90% εκατομμύρια. Δεν έχουν κανένα έγκυο τίποτα, ενώ αν πας εσύ ο Κακομοίρης θα σου βάλουν για 10.000 το σπίτι, το χωράφι, την κόρη και τη γυναίκα ανέχειρο. Ξέρεις πώς γίνεται, αν σου δώσουν αυτά τα 10.000. Κυνηγάνε τους καστανάδες. Κυνηγάνε τους καστανάδες, το είδαμε αυτό ότι ήταν το απίθανο, και τους λαϊκατζίδες. Και τους λαϊκατζίδες. Λοιπόν, τα κανάλια τα οποία χρωστάνε τέλειωτα λεφτά, όχι μόνο στις τράπεζες, γιατί και αυτά τα λεφτά των τραπεζών είναι δικά μας. Εμείς τις ανακεφαλαιοποιούμε, θα το πούμε μετά. Λοιπόν, δεν είναι μόνο ότι παίρνουν αυτά τα λεφτά, είναι ότι χρωστάνε στην εφορία ατέλειωτα λεφτά, δεν πληρώνουν φόρο διαφημίσεων, χρωστάνε ατέλειωτα λεφτά για ΙΚΑ και δεν συμμαζεύεται. Και πρόσεξε, το καταπληκτικό είναι ότι ενώ αυτοί χρωστάνε ατέλειωτα εκατομμύρια, μας λένε κάθε μέρα ότι ζούσαμε πάνω από τις δυνατότητές μας. Ναι. Δηλαδή, εδώ είναι να τρελαίνεσαι. Αυτοί οι οποίοι ζουν παρασιτώντας την κυριολεξία, μας λένε ότι εμείς ζούσαμε πάνω από τις δυνατότητές μας ή ότι δεν παράγαμε ή διάφορα τέτοια. Και όταν τα κανάλια αυτά έχουν διαφημίσεις από τις τράπεζες, όταν έχουν διαφημίσεις από μεγάλες εταιρείες, είναι σίγουρο πως τους πελάτες τους δεν θα τους στήξουν στο παραμικρό. Έτσι δεν θα πούν ποτέ κάτι κατά των τραπεζών, γιατί είναι οι πελάτες τους. Αυτοί τους δίνουν τα λεφτά και είναι και πολλά τα λεφτά, γιατί βλέπουμε και τα σποτάκια πόσο συχνά επαναλαμβάνονται σε όλα τα κανάλια. Οπότε από εκεί έχουν έσοδα, γιατί τώρα και οι άλλες εταιρείες αδυνατούν να διαφημιστούν τις ίδιες και τις ίδιες διαφημίσεις. Βλέπουμε. Τον πελάτη τον προσέχει και καλά κάνουν και τον προσέχουν τον πελάτη. Απλά μην περιμένουν κάποια στιγμή ότι τα κανάλια θα βγουν και θα χτυπήσουν κάποια τράπεζα. Είναι αδύνατον αυτό. Όχι, βέβαια, ανοίγει να κάθεσαι να δει ένα ματσάκι, να φύγει λίγο το μυαλό σου από την πίκρα, από αυτή τη μαυρίλα που υπάρχει, και βλέπει μία η τράπεζα με γραμματάκια, σου λέει τι καλοί που ήμασταν, τι καλοί που θα είμαστε. Ναι. Και δεν κάνουν καν διαφήμιση. Απλά έτσι, μια καταχώρηση εκεί στην τηλεόραση για να του δώσουν λεφτά. Για να του δώσουν λεφτά για να μην του χτυπήσουν. Οπότε πώ θα του πιστέψουμε εμεί μετά. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε ύφεση, έτσι, υπάρχει από πληθωρισμός, και το θέμα το πιο σημαντικό, αλλά ίσως κάποιοι να πούνε ότι τώρα δεν μας ενδιαφέρει, είναι το δημογραφικό. Τεράστιο θέμα. Τεράστιο. Έτσι, δηλαδή είναι σίγουρο ότι τώρα μπορεί να μην μας ενδιαφέρει άμεσα που θα έπρεπε, αλλά στο μέλλον αυτό θα το δούμε. Νομίζω ήδη έχουμε αρχίσει και το βλέπουμε. Ναι. Λοιπόν, καταρχάς για αυτό που είπες για τον αποπληθωρισμό, και θα πάμε μετά και στο δημογραφικό. Αποπληθωρισμός δεν είναι
ένα πράγμα έτσι το ακούμε και φεύγει, είναι έχουμε μπει σε μια δίνη από πληθωρισμού, που σημαίνει δεν υπάρχει χρήμα, έχουν ξεφτυλιστεί τα πάντα, οι τιμές όλων των παγίων έχουν πέσει. Δηλαδή, βλέπεις πόσο έκανε ένα οικόπεδο, πόσο κάνει τώρα, πόσο έκανε ένα σπίτι, πόσο έκανε ένα μηχάνημα. Αυτό σημαίνει. Πόσο κάνει και αν μπορείς να το πουλήσεις, γιατί δεν υπάρχει και ενδιαφέρον. Δηλαδή και η οικονομική δυνατότητα πλέον κάποιον δεν είναι τέτοια ώστε να μπορεί να αγοράσει κάποιος την τιμή που εσύ πουλάς, που θέλεις να πουλήσεις. Ακριβώς. Οι επιστήμονες, οι οικονομολόγοι ξέρουν ότι την τελευταία φορά που είχαμε πέσει παγκοσμίως σε τέτοια δίνη από πληθωρισμού, σαν αυτή που είμαστε τώρα, ειδικά εμείς οι Έλληνες αλλά και η Ευρώπη, ήταν πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν προμηνύω κανένα κακό προς Θεού, αλλά για να δώσω το μέγεθος του τι άσχημο πράγμα είναι αυτός ο πληθωρισμός τον οποίο έχουμε πέσει τώρα και μας πνίγει όλους. Λοιπόν, το δημογραφικό. Καλά έκανες και το θέτεις γιατί είναι τεράστιο θέμα. Μα, τώρα. Λοιπόν, έχουν γίνει μελέτες, διάβαζα προχθές το blog του Δημήτρη Κασάκη, από αυτούς που έχουν πεθάνει πρόωρα. Γιατί ξέρεις, πριν το μνημόνιο ήμασταν στην κατηγορία 80+. Δηλαδή το μέσο προσδόκιμο ζωής του Έλληνα ήταν 80+. Τώρα έχουμε πάει 70+ και υπολογίζεται ότι σε λίγα χρόνια συνεχίζοντας έτσι θα πάμε στο 60+. Αυτό που θέλω να πω με δύο λόγια σε αυτούς που μας ακούνε είναι ότι το προσδόκιμο ζωής και το δικό μας αλλά βασικά των παιδιών μας θα πέσει 20 χρόνια. Θα ζούμε 20 χρόνια λιγότερα. Το καταλαβαίνεις τι είναι αυτό που λέμε. Τώρα, γιατί θα γίνει αυτό, νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο. Γιατί κακοζωισμένοι θα είμαστε όλοι, μέσα στο άγχος, θα πέφτουμε το βράδυ για ύπνο και δεν θα κοιμόμαστε, θα πονάει το στομάχι. Μα ήδη συμβαίνει αυτό. Μα ήδη συμβαίνει. Και το άγχος, να ξέρεις ότι όπου βρει αδύνατο τον οργανισμό, εκεί θα χτυπήσει. Ακριβώς. Και όλοι έχουμε αδύνατα σημεία στον οργανισμό μας, άλλοι από κληρονομικότητα, άλλοι γιατί δεν είμαστε όλοι άρτοι και δεν έχουμε και τη σωστή διατροφή και δεν έχουμε κάνει και μια ζωή μέχρι τώρα την καλύτερη. Ναι. Οπότε υπάρχουν διάφορα. Έτσι, σημεία στον οργανισμό μας που το άγχος πάει και χτυπάει εκεί. Και μετά λέμε: α, έχω αυτό. Μα δεν θα το είχες αν δεν είχες το άγχος και αν ήσουν καλύτερα. Και μάλιστα υπάρχουν μελέτες που λένε ότι αυτό το άγχος, ξέρεις, μεταφέρεται μέσω του DNA, πάει σε επόμενες γενιές. Ναι. Δηλαδή αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Τέλος πάντων, ας βάλουμε και τα νοσοκομεία μέσα, τα οποία δεν αποστηρώνονται, δεν έχουν εντατικές, δεν έχουν γιατρούς, δεν έχουν ενόπνευμα και γάζες. Ναι. Μπορεί να πας και να μην έχει εκείνη τη στιγμή ο γιατρός ό,τι απαιτείται. Για να ανταπεξέλθει σε ένα περιστατικό. Να πας για να γίνεις καλά, ναι. Να αρπάξεις μια νοσοκομεία και πόσες φορές έχει γίνει και αυτό. Και να γίνεις πολύ χειρότερα. Ναι. Πόσες φορές έχει γίνει αυτό. Φορές. Και το θεωρούμε δεδομένο. Λέει, πήρε λέει, ένα νοσοκομιακό μικρόβιο. Σόπα. Ναι, γιατί δεν γινόταν. Ναι. Μα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, αν θυμάσαι καλά τον Απρίλιο, πήρε και τα τελευταία αποθεματικά που είχαν μείνει στα νοσοκομεία, μετά τα PSI και μετά όλες αυτές τις περικοπές, πήρε τα τελευταία αποθεματικά για να πληρώσει το δούνου του. Τι μας νοιάζει εμάς τώρα, αν θα πάει και ο άλλος θα έχει γάζα ή θα έχει χειρούργο. Το δουνουτού να είναι καλά να πληρώσουμε. Πάντως στα νοσοκομεία, αν πας και δεν είναι το περιστατικό τόσο σοβαρό, σε στέλνουν σπίτι σου να νοσηλευτείς. Σου λέει κάτσε σπίτι σου. Γιατί αν μείνεις εδώ, λέει, μπορεί να κολλήσει και ένα νοσοκομιακό μικρόβιο και να έχει. Και καλύτερα είναι αυτό. Δηλαδή, τουλάχιστον να ξέρεις ότι είσαι στο σπίτι σου και δεν κινδυνεύεις από κάτι άλλο. Φαντάσου λοιπόν με όλα αυτά. Φαντάσου με τα παιδιά μας, τα νέα παιδιά να φεύγουν όλα. Δηλαδή, εγώ τρέμω την ώρα που θα έρθει, που θα μου πει ο γιος μου, ήδη μου το έχει ψηλοανακοινώσει, που θα μου πει φεύγω, πάω έξω. Και όσοι δεν το έχουν ανακοινώσει, το σκέφτονται μέσα στο μυαλό του. Και ξέρεις, άμα μπει μέσα στο μυαλό του παιδιού ότι εγώ θα φύγω κάποια στιγμή και κλειδώσει εκεί, θα φύγει. Τώρα θα μου πεις, αν θα πάει έξω, θα είναι όλα καλά και ρόδινα. Δεν το ξέρω, αλλά φεύγοντας από εδώ, επειδή κάποιοι έφυγαν τότε με πολύ λιγότερες γνώσεις. Και τα κατάφεραν. Το είδαν αυτό γιατί βλέπουν ότι πάρα πολλοί που έρχονται εδώ τα έχουν καταφέρει και έχουν κάνει οικογένεια, έχουν χρήματα και έχουν και δουλειές. Σου λέει: εγώ να κάτσω εδώ στην Ελλάδα. Που είμαι και μορφωμένος κιόλας. Που είναι και μορφωμένος, που ξέρει να μιλήσει τουλάχιστον δύο γλώσσες. Που έχει πάει ή για μεταπτυχιακό ή βόλτα κάποια στιγμή ή με κάποιο πρόγραμμα και ξέρει πάνω κάτω τι γίνεται σε άλλες χώρες της Ευρώπης ή πήγε σε κάποιο συγγενή του στην Αμερική ή στον Καναδά. Ξέρει τι γίνεται, μιλάει στο τηλέφωνο ή μέσω Skype κάθε μέρα και λέει: εδώ είναι έτσι, εκεί είναι έτσι. Μου έλεγε εχθές, κάνω μια παρένθεση, μίλησα εχθές με έναν συγγενή μου στην Αμερική, νέο παιδί, ο οποίος και αυτό τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη. Μου λέει: δουλεύω, βέβαια η δουλειά που κάνει είναι σκληρή. Δουλεύω, λέει, 3 μέρες την εβδομάδα και παίρνω 700 δολάρια. Τη βδομάδα, όχι το μήνα. 700 δολάρια την εβδομάδα. Λοιπόν. Βέβαια και εκεί τα προβλήματα είναι πολλά. Πρέπει να πληρώνεις όλες τις υποχρεώσεις γιατί δεν είναι όπως εδώ. Αλλά όταν ακούει κάποιος ότι παίρνει 700 δολάρια για 3 ημέρες την εβδομάδα, όχι το μήνα, έτσι, και εδώ πάει και με 300 ή 400 ή 500 μισθό, καταλαβαίνεις ότι είναι ένας λόγος να πει φεύγω. Βέβαια. Να μην ψάξεις τίποτα άλλο.
Ναι, βέβαια. Βέβαια, όταν μου είπε ότι ας πούμε, η θερμοκρασία και το χειμώνα πέφτει κάτω από 20 βαθμούς, λες, έχω και το κρύο να αντιμετωπίσω. Άμα δεν το αντέχεις το κρύο, λες, πού να πάω τώρα σε μια καλοριφέρ. Αλλά τα έχουν λύσει αυτά τα προβλήματα. Είναι πιο οργανωμένες. Όχι όλες οι χώρες. Παντού υπάρχει το πρόβλημα, αλλά υπάρχουν χώρες που είναι οργανωμένες. Δουλεύεις, θα πάρεις χρήματα. Έχεις γνώσεις, θα διεκδικήσεις μια θέση καλύτερη και δεν θα έρθει ο ξάδερφος, ο φίλος, ο συγγενής σου, αυτός που τηλεφώνησε ο βουλευτής και θα σου πάρει τη θέση. Υπάρχει αξιοκρατία. Έτσι λοιπόν, πολλά παιδιά, επειδή τα ξέρουν αυτά και βλέπουν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι, η τελευταία του ελπίδα ήταν με την αριστερά, δηλαδή να κυβερνήσει τη χώρα η αριστερά και ο Τσίπρας. Όχι τελευταία. Εδώ διαφωνώ. Όχι. Όχι. Θα το πούμε μετά, ελπίζω να προλάβω. Λοιπόν, βλέπουν ότι δεν αλλάζει κάτι στη χώρα και είναι έτοιμοι να φύγουν. Ναι. Σκέψου λοιπόν, φεύγοντας, υπολογίζαν 300.000 ναι. νέα παιδιά ότι έχουν φύγει. Φαντάσου ότι μια γενιά Ελλήνων δεν γεννήθηκε ποτέ. Ναι. Σκέψου τα ζευγάρια που δεν παντρεύτηκαν, λόγω οικονομικής ανέχειας, φτώχεια, ή που παντρεύτηκαν και δεν τολμούν να κάνουν ένα παιδί, γιατί σου λέει πώς θα το μεγαλώσω. Και αν θα κάνουν, θα κάνουν ένα παιδί. Και αν θα κάνει ένα. Τέρματα δύο, τρία, τέσσερα που ήξερες. Λοιπόν, ναι. με όλα αυτά, με τους πρόοδους θανάτους, με τις μη γέννησεις, υπολογίζεται ότι τα χρόνια του μνημονίου ο πληθυσμός της Ελλάδας έχει μειωθεί κατά μία μεσαία πόλη, δηλαδή μία Κατερίνη, ας πούμε. Έχει μειωθεί ναι. κατά 82.500. Το καταλαβαίνεις. Mm-hmm. Έχουμε χάσει μέσα από την Ελλάδα, δηλαδή σβήστηκε μία πόλη από το χάρτη της Ελλάδας. Τελείως. Τελείως. Φαντάσου λοιπόν πού θα πάει αυτό το πράγμα. Πιστεύεις ότι από εδώ και πέρα θα αρχίσουν οι γεννήσεις, θα πάει καλύτερα, θα φτιάξουν τα νοσοκομεία. Μα το αντίθετο θα γίνει. Τα νοσοκομεία θα πάνε χειρότερα και οι γάμοι θα είναι ακόμα λιγότεροι. Ακόμα και αν θέλεις να φτιάξει κατάσταση την επόμενη μέρα και τα νοσοκομεία να είναι καλύτερα και οτιδήποτε να λειτουργεί σωστά, δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Χρειάζονται χρόνια και λεφτά. Χρειάζονται λεφτά. Αυτά τα λεφτά πού θα τα βρούμε, που μας δίνουν δανεικά και όπως μας τα δίνουν τα ξαναπαίρνουν πάλι πίσω. Α, είπες μεγάλη κουβέντα. Πιάσαμε νομίζω τώρα που μπήκαμε στο κυρίως ξητό. Ωραία. Λοιπόν, πρόσεξε. Μέχρι τώρα τι μας λένε. Μέτρα, μέτρα, μέτρα. Γιατί δεν υπάρχουν λεφτά. Δεν υπάρχει σάλιο, μας είχε πει ναι. ο αγαπητός μας υπουργός τότε. Λοιπόν, πάρε μέτρα, μέτρα, μέτρα. Και όλα αυτά τα μέτρα γιατί δεν υπάρχει λεφτό και για να μην φύγουμε από το ευρώ. Αγώνας μεγάλος να μείνουμε. Αγώνας να μείνουμε στο ευρώ, να πάρουμε λεφτά, τα οποία λεφτά όπως τα παίρνουμε, στην ουσία δεν τα παίρνουμε ποτέ, κατευθείαν πάνε στις τράπεζες, γερμανικές, γαλλικές κτλ. Δεν μένει ένα φράγκο εδώ ή ένα ευρώ μάλλον τώρα πια. Δεν πέφτει στην τοπική οικονομία ευρώ. Έτσι, για να σε όλη την ελληνική οικονομία ούτε ένα ευρώ. Δεν τα βλέπουμε αυτά. Λίγα δις μείναν μέσα, αλλά δεν μείναν για εμάς. Δόθηκαν σαν ανακεφαλοποίηση στις τράπεζες. Ναι. Στους Έλληνες κατοίκους δεν έχει μείνει ούτε ένα ευρώ. Άρα αυτά τα δανειζόμαστε. Τους έχουμε ανάγκη για να πληρώσουμε μισθούς, για να πληρώσουμε συντάξεις και όλα αυτά είναι ένας μεγάλος μύθος. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ναι. Όλα είναι δηλαδή μπορεί να αποδειχθεί πολύ εύκολο. Όποιος θέλει να το ψάξει θα το βρει. Αυτό όλα που είπε και επιχείρησε να κάνει ο κύριος Βαρουφάκης, που έχουν ακουστεί πολλά και έχουν γραφτεί, ότι πρέπει να σταματήσει η Ελλάδα να δανείζεται. Ήταν σωστό, δηλαδή ότι δεν μπορεί να έχουμε συνέχεια δάνεια, δάνεια, δάνεια και να διατηρούμε μια κατάσταση η οποία δεν μας οδηγεί πουθενά. Εσείς δηλαδή πώς το βλέπετε από το ΕΠΑΜ. Ναι. Κοίτα, ο κύριος Βαρουφάκης δεν είπε μόνο αυτό, είπε και άλλα. Είπε για ναι, το νόμισμα κτλ. Σίγουρα. Εμείς όσον αφορά τα δάνεια και τα χρέη, έχουμε ξεκάθαρη θέση. Σου δίνει το δικαίωμα, το διεθνές δίκαιο, με αλλεπάλληλα ψηφίσματα του ΟΗΕ, με διεθνείς συνθήκες. Τελευταίο ψήφισμα του ΟΗΕ που το λέει αυτό το πράγμα που θα σου πω, ήταν τώρα το Σεπτέμβρη, 15 Σεπτέμβρη του 2015. Κάθε χρόνο σχεδόν βγάζει ένα τέτοιο ψήφισμα. Που λέει τι? Ότι το κάθε κράτος έχει δικαίωμα να αναδιαθρώσει από το 0 έως το 100 το χρέος του. Είναι θέμα εθνικής κυριαρχίας. Δεν μπορεί να του πει κανένας τίποτα. Η θέση λοιπόν του ΕΠΑΜ είναι η εξής. Αύριο το πρωί ο εκλεγμένος πρωθυπουργός της Ελλάδας πάει στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και τους λέει «Κύριοι, δεν αναγνωρίζω το χρέος που λέτε ότι έχω. Είναι παράνομο, είναι καταχρηστικό, είναι ψεύτικο, είναι. Με τις διεθνείς νόμους μπορείς να αποδείξεις ότι είναι πολλά πράγματα τέτοια. Λοιπόν, δεν το αναγνωρίζω, εξού και το διαγράφω. Δεν σας πληρώνω μία. Αυτό έχει μεγάλη διαφορά από τη στάση πληρωμών που λένε. Ναι. Στάση πληρωμών σημαίνει ότι αναγνωρίζω το χρέος μου, αλλά δεν μπορώ να στο πληρώσω. Εμείς λέμε δεν το αναγνωρίζουμε καν. Ξέρουν αυτοί που μας ακούνε τώρα ότι έχουμε πληρώσει το αρχικό κεφάλαιο 5 φορές. Ναι. Ξέρουν ότι το χρέος μας, ένα μεγάλο κομμάτι του ακόμα και σήμερα, είναι σουλτανικό χρέος. Χρέη του Σουλτάνου.
Ναι, που πάλι ποτέ. Παλιού... με ναι. κοιτάς λίγο περίεργα, αλλά είναι πραγματικότητα. Λοιπόν, όταν ο Κεμάλ έριξε τον Σουλτάνο, είπε ότι τα χρέη του Σουλτάνου για να έχει στρατούς, χαρέμια και παλάτια και όλα αυτά, εγώ δεν τα πληρώνω γιατί εγώ είμαι νέο κοσμικό κράτος της Τουρκίας. Mm. Και τότε οι δανειστές, οι Άγγλοι και οι Γάλλοι, λένε: ωραία, αφού δεν τα πληρώνει η Κεμάλ, γιατί ήταν και λίγο ζώρικος ο Κεμάλ, είχε και τους Ρώσους βοήθεια από πάνω, πήγανε στους Σέρβους, στους Βούλγαρους και στους Έλληνες. Και τους λένε: θα πληρώσετε εσείς το χρέος του Σουλτάνου, γιατί εσείς ήσασταν τα εδάφη που είχε ο Σουλτάνος. Mm. Και οι Βούλγαροι και οι Σέρβοι του είπαν: φύγε από εδώ, στους τραπεζίτες. Και εμείς εδώ τους είπαμε: πώς το θέλετε, με φιόγκο, πώς ακριβώς το θέλετε να σας το δώσουμε. Αμέσως. Και από τότε δανειστήκαμε για να ξεπληρώσουμε τους Άγγλους και τους Γάλλους, δανειστήκαμε από Αμερικάνικες τράπεζες και είναι ίσως κάπου στο 10% του σημερινού μας χρέους είναι εκείνο το χρέος. Για να καταλάβει ο κόσμος τι είναι το χρέος το οποίο πληρώνουμε, τι είναι αυτό το χρέος που μας πνίγει. Άμα σας κάνω μια παρένθεση. Φυσικά θέλουμε να κάνουμε μια εκπομπή μόνο για αυτό το θέμα. Ναι. Έτσι. Αλλά θα δει ο κόσμος ότι το χρέος είναι ένα μεγάλο ψέμα. Δεν υφίσταται αυτό το χρέος. Μα λέει τώρα και να έτσι λιγάκι να χαλαρώσουμε στο διαδίκτυο. Χρωστάνε λέει όλα τα κράτη χρήματα. Όλα τα κράτη λέει χρωστάνε χρήματα. Όλη η γη. Σε ποιους τα χρωστάει. Στους Αριανούς. Ναι, σε ποιους τα χρωστάει. Λέει, όλοι λέει όλα τα κράτη είναι χρεωμένα και όλα τα κράτη χρωστάνε. Αλλά όλη η γη, πού χρωστάει, σε ποιους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, το πιο δυνατό κράτος του κόσμου, υποτίθεται το πιο εύρωστο οικονομικά κτλ., έχει ένα χρέος το οποίο υπερβαίνει το ακαθάριστο εθνικό προϊόν της. 15-3 δολάρια. Και κάθε χρόνο, αν θυμάστε, θα βλέπουν στις ειδήσεις, ο πρόεδρος λέει, παρακαλάει τη Γερουσία και το Κογκρέσο να του δώσουν ένα περιθώριο να ανεβάσει κι άλλο το χρέος. Πού τα χρωστάει η Αμερική, αν χρωστάει 15-3 εκατομμύρια. Το καταλαβαίνεις γιατί τρελά ποσά μιλάμε. Πού χρωστάνε όλοι αυτοί στους Αριανούς. Πού. Πού χρωστάνε. Χρωστάνε στα funds. Τα γνωστά χρηματοπιστωτικά κεφάλαια. Ή αυτά που λέει ο κόσμος έτσι συσσαγωγικά στις τράπεζες. Έτσι. Ναι. Τις γνωστές τράπεζες. Ναι, αλλά η Αμερική ξέρεις τι λέει. Χρωστάω, αλλά να με το συμπάθειο. Εγώ προχωράω παρακάτω. Τυπώνω όποτε θέλω δολάριο. Και προχωράω και ευημερώ όπως ευημερώ με όλα αυτά τα προβλήματα βέβαια που έχει η Αμερική και όλα αυτά που έχει κάνει. Έτσι, γιατί δεν είναι και μια χώρα αθώα και δεν μιλούμε για τους πολίτες, τους Αμερικάνους, μιλάμε τώρα έτσι για την ηγεσία της Αμερικής. Έτσι. Δεν έχουμε κάτι με τους Αμερικάνους. Καλό το παράδειγμα της Αμερικής, αλλά θα πούνε αυτοί που μας ακούνε, ρε Λεωνίδα, η Αμερική είναι ένα τεράστιο κράτος, κάνει ό,τι θέλει. Εγώ θα σε πάω στην απέναντι όχθη. Η Ισλανδία. Ναι. Από τα πιο μικρά κράτη στον κόσμο. Η οποία ξαφνικά, όπως και εμείς, τον ίδιο καιρό με εμάς, βρέθηκε ξαφνικά χρεωμένη και ενυφορτώθηκε το χρέος των τραπεζών της. Όχι ότι και εμείς δεν έχουμε φορτωθεί το χρέος των τραπεζών μας. Άλλη συζήτηση αυτή. Λοιπόν, τον ίδιο καιρό, όταν εμείς μέσω του κυρίου Χαπ αποφασίσαμε ότι προέχει το συμφέρον των δανειστών, και ας πάνε να πνιγεί ο ελληνικός λαός, αρκεί να ξοφλήσουν, δεν είμαστε μπαταχτσίδες, αυτό το απίθανο. Τον ίδιο καιρό οι Ισλανδοί τι έκαναν. Ξεσηκώθηκαν, βοήθησε ο πρόεδρος που είχαν τότε της Δημοκρατίας, δεν το υπέγραψε και έκανε δημοψήφισμα. Ξεσηκώθηκαν οι Ισλανδοί, δεν έκαναν καμία επανάσταση, έκαναν δημοψήφισμα και είπαν όλοι, 95%, ότι δεν αναγνωρίζουμε αυτό το χρέος, το διαγράψανε και τελικά φτιάξανε νέο σύνταγμα, πάλι μόνοι τους. Βάλανε και κάποιους στη φυλακή. Βάλανε τον πρωθυπουργό εκείνον στη φυλακή. Έχουν νομίζω 76 τραπεζίτες μέχρι τώρα έχουν βάλει στη φυλακή, αλλά από τότε διαγράψανε τα χρέη. Ναι. Από τότε όμως η Ισλανδία έχει 4-5% ανάπτυξη κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο. Και εμείς έχουμε ύφεση 7-8% κάθε χρόνο. Και το 16 που έρχεται, και γι' αυτό κάνουμε και τη συζήτηση αυτή, θα είναι χειρότερο. Η χειρότερη χρονιά από τις προηγούμενες. Δηλαδή, αντί μετά από 5 χρόνια να έχουμε δει φως, βλέπουμε ότι πάμε και άλλο κάτω, βάθος, και δεν μιλάει και κανένας, δεν κάνουμε και κάτι. Και έρχεται τώρα ο κόσμος και λέει: τι να κάνω εγώ. Δηλαδή, ακούω όλα αυτά. Δεν βλέπω και φως, έχω κάτι στο σπίτι μου, στον καναπέ, αραχτός και δεν κάνω τίποτα. Θα τα πούμε όμως αυτά παραπάνω. Σιγά σιγά, γιατί δεν θα μείνουμε ότι απλά επισημαίνουμε αυτά που γίνονται. Έτσι να πούμε και τι πρέπει να κάνουμε, γιατί αυτό είναι το θέμα. Ωραία. Οι τράπεζες λοιπόν, κάθε τόσο ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Παίρνουν τα χρήματα οι τράπεζες. Τα δάνεια όμως, τα κόκκινα δάνεια παραμένουν, δεν έχει γίνει διαγραφή ούτε ένα δάνειο. Τα χρήματα αυτά που δανειζόμαστε, τα πληρώνουμε εμείς, δηλαδή ανακεφαλώνονται οι τράπεζες με χρήματα που παίρνουμε δανεικά και θα τα αποπληρώσουν οι Έλληνες. Παραμένουν οι χρεωμένοι οι Έλληνες, δεν έχει διαγραφεί ακόμα κανένα δάνειο. Συζητάμε πάλι για τα κόκκινα δάνεια και από ό,τι ακούμε, το 16 και μετά ξεκινάνε οι πληστηριασμοί, ξεκινάνε οι κατασχέσεις. Δηλαδή αυτό είναι, δηλαδή τι να βγει ο κόσμος από το σπίτι του και να κάνει τι.
Ωραία ερώτηση. Βέβαια δεν είναι μία, έθεσες ναι. Δύο, τρεις-τέσσερις τώρα. Μαζί. Λοιπόν, μία-μία. Καταρχάς με τις τράπεζες. Οι τράπεζες, όπως ξέρουμε όλοι, έχουν τεράστιο ποσοστό κέρδος και τα υψηλότερα στην Ευρώπη είχαν οι ελληνικές τράπεζες. Ναι. Λοιπόν, ποιο ήταν το πρόβλημα? Ότι και οι ελληνικές όπως και οι ευρωπαϊκές τα τελευταία 20 χρόνια έπαιζαν τοξικά ομόλογα. Στην ουσία τζόγαραν, έπαιζαν ναι. Μπαρμπούτσι. Τζόγο. Τζόγος, ήταν τζόγος απλώς. Τοξικά ομόλογα είναι τζόγος. Είναι σαν να ρίξεις μια ζαριά. Λοιπόν, από την εποχή του Σιμίτη και μετά. Στην αρχή απέδιδαν τοξικά ομόλογα, όπως όλοι γνωρίζουμε και στην Αμερική τι γινόταν, αλλά όταν το 2008 έσκασαν όλα αυτά. Η φούσκα που λέμε. Η φούσκα, μπράβο. Άσκαγε κάποια στιγμή, δεν ήταν για φούσκα αυτό. Ναι. Όταν έσκασε αυτή η περίφημη φούσκα, εδώ έκλεισαν κόλωση σαν τη Lehman Brothers και διασώθηκαν τελευταία στιγμή διάφοροι άλλοι κόλωση στην Αμερική. Τι θα κάνει η δικιά μας η τραπεζούλα εδώ μπροστά της? Γι' αυτό οι τράπεζες οι ελληνικές έγιναν κουφάρια από εκείνη την ημέρα και όχι μόνο οι ελληνικές και περισσότερες ευρωπαϊκές. Είναι σκέτα κουφάρια. Τι παίζεται με τις τράπεζες? Τις ανακεφαλαιοποιούμε συνέχεια εμείς με δικά μας λεφτά. Είμαστε κουβαρντάδες. Έχουμε τόσα πολλά λεφτά εμείς και δίνουμε και στις τράπεζες. Δηλαδή, το καταλαβαίνεις. Και πέραν αυτού το ακόμα χειρότερο είναι ότι οι τράπεζες με εγγύηση δικιά μας του ελληνικού δημοσίου έχουν πάρει μέχρι τώρα μαζί με τις ανακεφαλαιοποιήσεις πάνω από 300 δις. Θα σου το ξαναπώ για κάποιον που δεν το κατάλαβε καλά. Το τελευταίο από το 2008 μέχρι σήμερα πάνω από 300 δις. Είδες εσύ ένα ευρώ από τα 300 δισεκατομμύρια να έχει πέσει στην αγορά? Όχι, γιατί ο ρόλος των τραπεζών είναι να δίνει δάνεια, να χρηματοδοτεί τις επιχειρήσεις. Έτσι ακριβώς. Και να κυκλοφορεί το χρήμα. Πούντα. Είδες κανένα φράγκο? Όχι. Οπότε δεν είδα κανένα. Ας, πού είναι λοιπόν αυτά τα χρήματα? Να σου κάνω και ένα άλλο ερώτημα. Τώρα ανακεφαλαιοποιούμε τις τράπεζες. Από τη στιγμή που οι τράπεζες είναι σε capital controls, δηλαδή τα λεφτά που έχουν μέσα δεν μπορούν να τα δώσουν, απαγορεύεται, ναι. Είναι κλειστά. Για ποιο λόγο τις ανακεφαλαιοποιούμε? Ποια κεφαλαϊκή επάρκεια θέλουν να καλύψουν από τη στιγμή που δεν χρειάζεται να δώσουν χρήματα? Για τα 420 ευρώ την εβδομάδα που παίρνουμε? Αυτά τα καλύπτει ο ELA μια χαρά, δεν υπάρχει θέμα εκεί. Ναι. Άρα γιατί τις ανακεφαλαιοποιούμε? Και μας πλάνε το παραμύθι τώρα ότι θα αυξηθεί και το ποσό θα είναι 560 πόσο. Δηλαδή... Αναρωτήθηκε κανένας στις μεγάλες τηλεοράσεις γιατί ανακεφαλαιοποιούμε τις τράπεζες? Έτσι λοιπόν και ο κόσμος αυτό. Λέει, άμα κλείσει η τράπεζα, άμα κλείσει η τράπεζα, θα καταρρεύσει το σύστημα. Δεν μπορεί να λειτουργήσει το κράτος χωρίς τράπεζες. Εγώ σου έχω λοιπόν ένα πολύ ωραίο τρόπο. Πώς κάνεις, βάζεις μέσα εισαγγελίες στις τράπεζες. Έχει ξαναγίνει, δεν είναι τίποτα πρωτοτυπίες αυτά. Λοιπόν, βάζεις εισαγγελίες μέσα στις τράπεζες, τις εκαθαρίζεις, φύλλο και φτερό τις κάνεις, τις κλείνεις όπως είναι, γιατί αυτές είναι κουφάρια και σαπίζουν και μυρίζουν και όλα τέτοια κουφάρια. Λοιπόν, και την άλλη μέρα στη θέση τους έχεις νέα τραπεζικά ιδρύματα που δεν θα λειτουργούν με αυτό το σημερινό τρόπο. Έλα εδώ για 10.000 και φέρε μου και το σπίτι ενέχειρο. Ναι. Είναι πολύ εύκολο, όπως γίνεται σε διάφορα καπιταλιστικότατα κράτη του κόσμου, πρώτα απ' όλα στην Αμερική. Έτσι. Να πας εσύ που θες, ας πούμε, να μεγαλώσεις εδώ το στούντιο, θα πας στην τράπεζα και θα τους πεις: κοιτάξτε κύριε, έχω μια ιδέα, θα μεγαλώσω το στούντιό μου, θα το κάνω έτσι, θα αυξήσω τη δουλειά μου. Τότε η τράπεζα θα σου πει πόσα θέλεις, ξέρω εγώ, ένα χι ποσό. Πάρτο, εφόσον δει ότι είναι καλή η επένδυση που θες να κάνεις, πάρτο χι ποσό, κανένα ενέχειρο, τίποτα. Και όταν θα αρχίσεις να έχεις κέρδη, θα μου δίνεις το 5-10% ναι. Μέχρι να με ξεπληρώσεις. Αυτή είναι ίσως τη λειτουργία της τράπεζας. Αυτή προτείνουμε. Για να μπορεί ένας νέος να πάει να πάρει ένα δάνειο έτσι, και να ξεκινήσει μια επιχείρηση. Έτσι, γιατί τώρα ποιος πάει να ξεκινήσει η επιχείρηση? Αφού θα σου πάρουν το σπίτι. Ναι. Θα σου βάλουν σπίτια, μπαξέδες, θα σου βάλουν τα πάντα. Ναι. Όλα έχουν βάλει δηλαδή στο μάτι να μην αφήσουν τίποτα. Ακριβώς. Κοίταξε να δεις. Όλα όσα τραβάμε είναι για να είμαστε στο ευρώ. Έτσι. Ναι. Ακόμα και τη Σέγγεν μας απειλούσαν και τα υπογράψαν όλα για να μείνουμε στο ευρώ. Ευρώ, 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 ακούμε κάθε μέρα. Το ζήτημα είναι ότι το ακούμε κάθε μέρα, αλλά τώρα πια δεν το βλέπουμε. Δεν το βλέπουμε. Και όσο πάει, περνάει και όσο βλέπουμε και τα πιο και μικρά νομίσματα. Ακριβώς. Δηλαδή... Χάνονται τα 50, 100. Ναι. Ποιος έχει 100, 500. Είδες τώρα ότι κάνανε νέο 20 ευρώ, γιατί αυτό θα κυκλοφορεί αυτό πολύ. Θα και, αυτό... και εκεί φοβούνται ότι θα γίνεται η παραχάραξη και τα πλαστά δηλαδή. Ακριβώς. Και βγάλανε 20 ευρώ. Είναι αυτό που λέει ο κόσμος ότι χάνεται η ρευστότητα, δεν υπάρχει ρευστό, δεν κυκλοφοράει. Δεν υπάρχει. Γιατί δεν υπάρχει? Έχει αναρωτηθεί κανένας από τους ακροατές μας αυτό το ταλιράκι, τα 5 ευρώ που έχει στην τσέπη του, πού φτιάχτηκαν, πώς φτιάχτηκαν, γιατί? Είναι τσάμπα, τα πληρώνει? Ας πούμε, είχαμε ρε παιδί μου κάποτε ένα χιλιάρικο, ένα 5.000 στην τσέπη μας. Ναι. Έτσι. Ξέραμε ότι έπαιρνε τηλέφωνο ο Υπουργός Οικονομικών την τράπεζα, το νομισματοκοπείο, και του έλεγε: κόψε μου τόσα δραχμές. Ωραία. Τα άκοβε,
Έφτιαχνε τα χρήματα, μπαίνανε στην αγορά, τέλειωνε η ιστορία. Τα χρωστάγες πουθενά αυτά τα χρήματα. Όχι βέβαια. Τι κόστος είχανε, το χαρτί και το μελάνι. Μηδαμινό κόστος αμεληταίο. Λοιπόν, σήμερα είναι έτσι με το ευρώ. Αν δεν είναι έτσι. Σήμερα το ευρώ είναι ένα εντελώς διαφορετικό πράγμα από αυτό που έχει ο κόσμος στο μυαλό του. Σήμερα για να πάρεις ευρώ από το 2002 και μετά, για να πάρει ένα κράτος της Ευρωζώνης για να έχει χρήματα που χρειάζεται κάθε τόσο, τι κάνει. Παίρνει τηλέφωνο τον κύριο Ντράγκη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σήμερα και του λέει: «Σε παρακαλώ, αν θέλεις, κόψε μου ένα χ ποσό». Ο κύριος Ντράγκη, αν θέλει, θα κόψει χ ή χ δια 2, όσο θέλει αυτός θα κόψει, και δεν θα στο δώσει, θα στο δανείσει. Ναι. Θα δανείσει το ελληνικό κράτος αυτό το χρήμα. Άρα εμείς κάθε 5 ευρώ που έχουμε στην τσέπη μας το χρωστάμε να το δώσουμε πίσω και με τόκο. Ενώ αν ήταν απλή δραχμούλα, άστη δραχμούλα, δικό μας νόμισμα, άλλο νόμισμα, δικό μας νόμισμα να ήταν, ό,τι νόμισμα, αρκεί να ήταν δικό μας, τι κάναμε. Το κόβαμε, δεν το χρωστάγαμε σε κανέναν και τέλειωνε το πανηγύρι. Τώρα χρωστάμε όλα τα λεφτά και δεν είναι μόνο τα χρωστάμε, είναι ότι παρακαλάμε να μας δώσουν και δεν μας δίνουν ούτε καν δανεικά. Και γι' αυτό υπάρχει η έλλειψη ρευστότητας που λέει ο κόσμος. Θα πω εγώ τώρα και θα κάνω το δικηγόρο του διαβόλου. Λένε λοιπόν πολλοί ότι το ευρώ είναι ένα νόμισμα δυνατό, το έχουν όλες οι υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, γιατί να μην το έχει η Ελλάδα. Και είναι και κάποιοι άλλοι που λένε ότι να βγούμε από την ευρώ, γιατί αν φύγουμε από το ευρώ βγαίνουμε και από την ευρωζώνη. Αν φύγουμε από την ευρώ και μείνουμε μόνοι μας, υψωροκόστανε η Ελλάδα όπως λέγαμε παλιά, και μείνει μόνη της, αν τα καταφέρει, θα μπορέσει η Ελλάδα μόνη της με τη σημερινή κυβέρνηση ή με τους σημερινούς πολιτικούς που έχουμε να τα καταφέρει και να σταθεί. Όχι, δηλαδή βγαίνουμε λέει από μια οικογένεια. Τώρα τι οικογένεια είναι αυτή που μας έχουν βάλει και μας πετάνε και μας πατάνε και νιώθουμε ότι είμαστε σε μια οικογένεια μεγάλη, δεν ξέρω. Θέλω όμως να μου εξηγήσεις και να μου πεις που υποστηρίζουν κάποιοι εδώ Έλληνες ότι αν βγούμε από το ευρώ, αν φύγουμε από την ευρωζώνη, καήκαμε, έχουμε τελειώσει. Όχι, το αντίθετο. Λοιπόν, καταρχάς, το τι κάνουμε μέσα στην ευρωζώνη το βλέπει ο καθένας, δεν το καταλαβαίνει ο καθένας γύρω του. Δηλαδή το ελληνικό κράτος που υπάρχει από το 1824-1825 μέχρι τώρα έχει περάσει διάφορα πράγματα. Έτσι, έχει περάσει πολέμους, έχει περάσει ό,τι θέλεις. Αλλά από το 1948 και μετά που άρχισε να τυπώνει το νομισματάκι του, το δικό του, έτσι, όπως και να το έλεγαν, έχει φτάσει ποτέ σε τέτοια κατάσταση να κλείσουν οι τράπεζες, να κοιμάται κόσμο στα παγκάκια, να ετοιμάζονται τώρα να παίρνουν σπίτια από τον Κοσμάκι? Ναι. Υπήρχε ποτέ στο μυαλό του Έλληνα ότι θα σου έρθουν οι ξένες τράπεζες και θα σου πάρουν το σπίτι? Δεν υπήρχαν αυτά τα θέματα. Αυτά είναι τώρα. Όσοι νομίζουν, όσοι λένε δεν έχουν ξαναγίνει αυτά τα πράγματα να φύγεις από το ευρώ, εγώ ρωτάω το έξι απλό. Ρε παιδιά, έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό τώρα το να έχουμε εμείς και άλλες χώρες να έχουμε μπει σε ένα νόμισμα κοινό και να είμαστε όλες οι χώρες καταχρεωμένες ξαφνικά? Δεν είμαστε μόνο εμείς. Ιταλία, Ισπανία, όλες οι χώρες. Και χώρες με βιομηχανίες, με οικονομία δική τους, καλή, όχι όπως η Ελλάδα. Η Ιταλία είναι φοβερή δύναμη. Και όμως είναι καταχρεωμένη, έτσι. Έχει τρεις χρέος η Ιταλία. Και έχουν και εκεί μνημόνιο, δεν το λένε μνημόνιο, το λένε αλλιώς. Στην Ισπανία βλέπεις τι γίνεται. Η Πορτογαλία έχει διαλυθεί. Στην κυριολεξία. Η Πορτογαλία είναι σχεδόν στην ίδια κατάσταση με εμάς. Μην ακούτε τι λένε στις τηλεοράσεις. Είναι πολύ χάλια. Ακόμα και η Ιρλανδία, η Γαλλία, δεν έχει μνημόνιο η Γαλλία. Δεν έγινε χαμός πέρσι με τον Ολάφ και τη Μέρκελ για να μην έχει τόσα πολλά μέτρα η Γαλλία? Είναι δυνατόν όλες οι χώρες ξαφνικά της Ευρωζώνης να έχουν πρόβλημα χρέους και πρόβλημα δημοσιονομικό και δεν σημαζεύεται? Τι ήταν δηλαδή επιφύτηση ξαφνικά μας ήρθε όλους να έχουμε ένα πρόβλημα? Μα δεν είναι. Υπάρχει μία κοινή αιτία για όλες τις χώρες για να έχουν αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα λέγεται ευρώ. Γιατί το χρήμα που είχαν οι χώρες πρώτα δικό τους τσάμπα τώρα το δανείζονται. Άρα εξορισμού. Για να έχεις χρήμα στην κοινωνία σου, θα έχεις χρέος. Γιατί το χρωστάς. Και να σου πω εγώ, παίρνεις ένα δισεκατομμύριο, ας πούμε. Πώς θα το ξεπληρώσεις το ένα δισεκατομμύριο και 5%? Αφού δεν το έχεις. Δεν το έχεις. Γιατί αν είχες, δεν θα πήγαινε να δανειστείς. Δεν θα πήγαινε. Άρα θα ξαναδανειστείς. Και πάει λέγοντας. Και όταν το κράτος δεν δουλεύει, δεν υπάρχει παραγωγή σήμερα. Δεν υπάρχει κάποιο σχεδιασμό. Ακούμε ανάπτυξη, ποια ανάπτυξη. Βλέπεις να γίνεται κάποιο σχεδιασμό για να πούμε. Όχι, εδώ θα διαψεύσω. Υπάρχει σχεδιασμό. Για χτύπημα της παραγωγής. Για χτύπημα. Όχι για ανάπτυξη της παραγωγής. Ακριβώς το αντίθετο. Και χτυπάνε τον αγροτικό τομέα, χτυπάνε τον τουρισμό. Έτσι, και ό,τι άλλο μπορεί εδώ η χώρα να κάνει, γιατί δεν μπορεί ξαφνικά αύριο το πρωί να φτιάχνει με αυτοκίνητα. Έτσι. Αν και θα μπορούσε, έτσι. Θα μπορούσε. Αυτός ο πόνι, ο κακομοίτης, περιμένει πόσα χρόνια και δεν του δίνουν άδεια. Για να βγάλει ένα αυτοκίνητο. Τέλος πάντων, δηλαδή θέλω να σου πω ότι
Ακόμα και εκεί που έχουμε μια δύναμη, μας χτυπάνε. Δηλαδή έρχονται τέτοια φορολόγηση με τον τουρισμό. Μας έχουν διαλύσει. Δηλαδή πήγαν και κάνανε μέσα στο καλοκαίρι τα capital controls. Κάνανε μέσα στο καλοκαίρι το δημοψήφισμα. Το ΦΠΑ στα νησιά. Και πάλι καλά, δόξα τω Θεώ που ήρθαν οι τουρίστες. Φαντάσου δηλαδή ποια είναι η δυναμική της χώρας μας στον τουρισμό. Που με όλα αυτά τα προβλήματα κάποιος είπε: θα πάω στην Ελλάδα να κάνω διακοπές. Ναι. Με τους κινδύνους να μην μπορεί να βρει πλοίο να πάει στο νησί, να μην μπορεί να πετάξει με το αεροδρόμιο, να μην βρίσκει λεφτά στο ATM. Με αυτή τη διάλυση. Ναι, και ήρθανε. Ναι, αλλά πρόσεξε, ανεβάσανε το ΦΠΑ στα νησιά το καλοκαίρι, έτσι, για να μειώσουν τον τουρισμό και αυτοί που τρίβαν τα χέρια τους ήταν οι Γερμανοί, οι ιδιοκτήτες όλων των ξενοδοχείων στα παράλια της Τουρκίας. Ναι, γιατί έχουν επενδύσει από εκεί. Οι Γερμανοί, η Τουρκία και τα συμφέροντά τους είναι από εκεί. Ακριβώς. Γι' αυτό το κάνουν εδώ. Μας χτυπάνε, κλείσαν τα ναυπηγεία εδώ πέρα και τρίβουν τα χέρια τους οι Γερμανοί. Χτυπάνε την ελληνική ναυτιλία, ακόμα και αν ανήκει σε αυτούς που ανήκει. Τη χτυπάνε και προσπαθούν τώρα. Γιατί είναι η επόμενη δύναμη στον κόσμο, οι Κινέζοι και οι Γερμανοί. Ναι. Θέλουν να αποβληθούν. Γι' αυτό ανεβαίνει η οικονομία της Γερμανίας και η δική και μας πέφτει. Μόνο από την κρίση της Ελλάδας, η Γερμανία, μόνο από το ότι παίρνει φτηνότερα τα δανειά της, επειδή υπάρχει Ελλάδα, έχει βγάλει γύρω στα 80 δις. Το λένε οι ίδιοι, δικά του στοιχεία. 80 δις, το καταλαβαίνεις. Τρελά λεφτά μόνο και μόνο από αυτό, χώρια από τα άλλα. Χώρια ότι μας πάνε να μας ρουφήξουν κανονικά, να μας απορροφήσουν. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε. Ναι. Εν κατακλείδη. Εδώ είναι το ζήτημα. Λοιπόν, αυτό που έχετε να πει το ΕΠΑΜ είναι για να το σχηματοποιήσουμε δύο λόγια να καταλάβει ο κόσμος και μετά να αναπτύσσουμε όσο μας παίρνει ο χρόνος. Είναι ότι υπάρχει τρόπος από αύριο να πάρουμε τη ζωή μας πίσω. Και όταν λέω να πάρουμε τη ζωή μας πίσω, εννοώ να ζούμε όπως πριν τα μνημόνια και καλύτερα. Εννοώ να μην πέφτουμε το βράδυ στον ήλιο για ύπνο και να πονάει το στομάχι και να στριφογυρνάμε στο κρεβάτι. Να μην έχουμε άγχος πώς θα τη βγάλουμε την άλλη μέρα. Να μην έχουμε άγχος πώς θα αγοράσουμε τα βασικά για να έχει γάλα το παιδί τουλάχιστον. Να πάμε κυνηγάμε τις προσφορές. Και να κυνηγάμε τις προσφορές αυτή την τροπή. Ναι. Έτσι. Υπάρχει τρόπος να γίνει αύριο. Αυτό μπορούμε να αναλύσουμε. Και υπάρχει και τρόπος που ο ελληνικός λαός θα ελέγχει κάθε μέρα ώστε αυτό να γίνεται. Δεν θα εναπόκειται στην καλή θέληση κάποιου καλού ή φωτισμένου ηγέτη που θα του αναθέσουμε τη σωτηρία μας. Όχι, εμείς κάθε μέρα μπορούμε να το ελέγχουμε αυτό το πράγμα, αν γίνεται ή όχι. Και αν δεν γίνεται, σπίτι τους. Λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε τώρα, θα στα πω επιγραμματικά και όσο προλαβαίνουμε αναλύουμε. Λοιπόν, καταρχάς, όπως είπα και πριν, λέμε δεν αναγνωρίζουμε το χρέος, δεν υπάρχει χρέος για μας. Δεν είναι κάτι τρελό, μην σοκάρονται οι ακροατές μας. Έχει γίνει πολλάκις. Η τελευταία φορά έγινε με την Ισλανδία. Αλλά έχει γίνει πολλάκις από πολλές χώρες. Από απίθανες χώρες, δυτικές, ανατολικές, αράβικες, όλες οι χώρες έχουν κάνει αυτό το πράγμα. Για το οποίο, σημειωτέων, η πρώτη χώρα που το έκανε ήταν η Ελλάδα. Έτσι, επί Βενιζέλου το 1932. Ναι. Και αυτή η διαδικασία ολοκληρώθηκε και δικαστικά το 1939. Η διαγραφή χρέους. Και αυτή αποτελεί δεδικασμένο για τις επόμενες χώρες που το έκαναν. Λοιπόν, δεν θα το κάνουμε εμείς. Μπορούμε πολύ εύκολα, μας το δίνει το δικαίωμα το διεθνές δίκαιο. Ωραία. 140 χώρες κάθε χρόνο ψηφίζουν αυτό το πράγμα. Στην ουσία απευθύνονται στην Ελλάδα και τις λένε: άντε, γιατί δεν το κάνεις. Ο ίδιος ο επίτροπος, ο ειδικός επιτετραμένος του ΟΗΕ για θέματα χρέους και τα λοιπά, όχι μόνο χρέους, αλλά και ποιότητα ζωής και τα λοιπά, λέει: είχε έρθει στην Βουλή, στην Επιτροπή της Κωνσταντοπούλου, αν θυμάσαι, και είπε: τι κάνετε. Γιατί αργείτε, γιατί δεν κάνετε αυτό το πράγμα. Αφού εμείς, ο ΙΕ σας παρακαλάμε, εσείς γιατί δεν το κάνετε. Αυτή την απάντηση δεν την πήραμε ποτέ. Λοιπόν, δεύτερον, φυσικά όλες αυτές οι διεθνείς συμβάσεις, δανειακές συμβάσεις, μνημόνια, υπογραφές, από εδώ από εκεί, όλα αυτά με τη μία πετιούνται στο καλάθι των αχρήστων. Μπορούμε να τα πούμε. Την άλλη μέρα εννοείται. Κυριαρχικό μας δικαίωμα είναι. Την άλλη μέρα. Δεν υπάρχει κάποιος που μας υποχρεώνει να τηρήσουμε το μνημόνιο. Εμείς το ψηφίσαμε. Νόμος της Βουλής είναι. Αύριο βγάζουμε ένα άλλο νόμο στη Βουλή και λέμε τον ακυρώνουμε τον προηγούμενο. Έτσι δεν γίνεται σε όλα τα κοινοβούλια του κόσμου. Δεν υπάρχει κανένα θέμα σε αυτό. Λοιπόν, όπως ξεκινήσαμε να λέμε πριν, δυστυχώς μέσα σε αυτό το ευρώ, το δανεικό, δεν μπορούμε να μείνουμε άλλο. Εκτός κι αν κάποιος από τους ακροατές μας, ο οποίος έχει ένα σπίτι και μένει, ας πούμε, θεωρεί ότι είναι πολύ πιο λογικό να φύγει, να αφήσει το σπίτι του, τη μονοκατοικία του και να πάει να μείνει σε μια πολυκατοικία και να πληρώνει νίκη, γιατί έτσι του λέει η τηλεόραση. Αφού έχεις το δικό σου σπίτι, έχεις εδώ το δικό σου χρήμα, γιατί να φύγεις και να πας σε ένα άλλο και να το πληρώνεις κιόλας. Δηλαδή είναι τρελό, άμα το σκεφτείς λιγάκι, είναι τρελό. Λοιπόν, τιμωρία όλων όσων μας έχουν φέρει εδώ, γιατί. Όχι τόσο από εκδίκηση, όσο για να μπορείς να στηρίξεις όλα τα προηγούμενα.
Δηλαδή, ναι, με ρώτησες αν μπορεί να γίνει η διαγραφή των συμβάσεων, ας πούμε, και η ακύρωση όλων αυτών. Ναι. Κοιτάξτε, αυτός που τις υπέγραψε είναι κατηγορούμενος. Οπότε δεν ισχύει και οπότε ό,τι δεν έχει ισχύει. Ναι, κοιτάξτε, είναι και εντολή του ελληνικού λαού στο κάτω-κάτω. Ναι. Οπότε. Εντάξει, αυτός που τις υπέγραψε είναι κατηγορούμενος. Γι' αυτό είναι απαραίτητη τιμωρία των ενόχων, αλλά και για ένα παραδειγματισμό στον ελληνικό λαό ότι επιτέλους κάτι άρχισε και κουνιέται. Ναι. Αλλά εγώ θα σου πω τώρα, πώς θα προχωρήσει αυτή η διαδικασία όταν άλλος κινδυνεύει να πάει στη φυλακή. Τον συμφέρει να προχωρήσει μια διαδικασία και να πει η σημερινή κυβέρνηση. Γιατί τώρα εννοείται ότι αυτά δεν τα κάνει η σημερινή δεν κυβέρνηση. Δεν περιμένουμε από τη σημερινή κυβέρνηση, εννοείται. Ότι δεν θα προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Όχι, θα μα πάνε στον κρεμό. Όχι, εμεί θα την προχωρήσουμε. Πρέπει να, να αλλάξει η κατάσταση. Πήγε στο τελευταίο θέμα που θέλω να σου πω. Δεν θα... Όχι, έκανε ωραία εισαγωγή. Ναι. Το τελευταίο που είναι και το πιο απαραίτητο από όλα για να γίνουν όλα τα προηγούμενα είναι ότι πρέπει να φτιάξουμε ένα νέο σύνταγμα. Ένα νέο σύνταγμα που επιτέλου να κατοχυρώσει την πραγματική δημοκρατία. Και όταν λέμε δημοκρατία, εννοούμε εμεί. Ο πολλής κόσμος να αποφασίζουμε τι θα γίνει για τις ζωές μας και για τη χώρα μας. Ωραία. Όταν θα γίνει αυτό το πράγμα, δεν θα υπάρχει αυτό το χάλι που βλέπουμε, γιατί αυτό που έχουμε σήμερα μόνο δημοκρατία δεν είναι έτσι. Δηλαδή, κάνεις ένα δημοψήφισμα, σου λέει ελληνικός λαός 62% που κουλέτανε παραπάνω, σου λέει ένα όχι βροντερό και τρομερό, και εσύ την άλλη μέρα λες ευχαριστώ για το ναι. Και θα τηρήσω το ναι που μου είπε ο ελληνικός λαός. Έτσι στην ψύχρα. Λέει αυτό είναι δημοκρατία. Έχουν καταργήσει κάθε νόμο και κάθε άρθρο του συντάγματος. Το έχουν καταπατήσει. Μιλάμε για δημοκρατία σήμερα. Διορίζουν οι πρωθυπουργούς, βάλανε τον Παπαδήμο χωρίς να προβλέπεται πουθενά. Έτσι, τον βάλανε φυτευτό πρωθυπουργό. Και τώρα πάνε μάλλον να μας φέρουν και δεύτερο, έτσι. Ναι. Παπαδήμου. Ένα το βλέπεις. Παπαδήμου. Ναι. Εκεί πάνε. Έχω δύο ερωτήσεις από ακροατή. Ναι. Λέει, ρωτάει, τι αντίκρισμα έχει σε χρυσό το ευρώ. Και ότι η Κύπρος πριν μπει στο ευρώ ήταν πιο ανεπτυγμένη. Και όταν μπήκε, χρεοκόπησε. Χρεοκόπησε με τη μία. Καλά, για την Κύπρο νομίζω ότι η ίδια ιστορία το λέει από μόνη της. Η Κύπρος όλοι ξέρουμε πώς ήταν παράδεισο στην κυριολεξία. Δηλαδή οι λίρες πετούσαν στον αέρα. Μόλις μπήκε στο ευρώ. Μόλις μπήκε στο ευρώ, διαλύθηκε. Έτσι. Το κοινοβούλιο της Κύπρου πριν δύο μήνες, πόσο ήταν, αποφάσισε ότι απελευθέρωσε όλα τα κόκκινα δάνεια και οποιαδήποτε ξένη τράπεζα μπαίνει μέσα και αρπάζει σπίτια, ξενοδοχεία, ό,τι βρει. Ό,τι βρει. Αυτό είναι η κατάρτια της Κύπρου μέσα σε πολύ λίγα χρόνια μέσα στο κοινό νόμισμα. Ενώ είχε μια χαρά τη δικιά της κυπριακή λίρα. Ενώ να πούμε όμως για την Κύπρο ότι έχει αρχίσει και παίρνει τα πάνω της σε σχέση με την Ελλάδα που πάει κατά διαόλου ακόμα. Ελάχιστα έχει πάρει τα πάνω της, αλλά βλέπεις τώρα. Αλλά γίνεται προσπάθεια όμως. Και έχει και άλλα θέματα η Κύπρος, γιατί βλέπεις τώρα πάνε να την κάνουν μια κοινότητα από εδώ, μια κοινότητα από εκεί. Ο Μακαρίτης ο Τάσος Παπαδόπουλος είχε πει: εγώ πήρα κράτος, δεν θα παραδώσω κοινότητα. Και γι' αυτό. Είχε αυτό που είχε το τέλος. Βλέπω ότι τώρα θα γίνει κοινότητα. Πες μου και το πρώτο που είπε ο Κρότης. Τι αντίκρισμα έχει σε χρυσό το ευρώ. Λοιπόν, μεγάλη κουβέντα. Καταρχάς, αυτή η ισοτιμία του κάθε νομίσματος με το χρυσό έχει καταργηθεί από τη δεκαετία του 70. Δηλαδή, από το μεσαίωνα, όταν άρχισαν να υπάρχουν τα νομίσματα, έπρεπε πάντα το χρήμα να αντιστοιχεί σε μια ποσότητα χρυσού που είχε φυλαγμένη σε κάποιο θησαυροφυλάκιο. Λοιπόν, από τη δεκαετία του 70 και μετά αυτό καταργήθηκε οριστικά. Δηλαδή πλέον το χρήμα δεν έχει καμία αντιστοιχία σε χρυσό. Έχει απλά μια αντιστοιχία, πρέπει να έχει μια αντιστοιχία ανάλογα με τις συναλλαγές που γίνονται, με τα εμπορεύματα που κινούνται κτλ. Με το παραγόμενο εθνικό προϊόν. Λοιπόν, άρα δεν υπάρχει θέμα με το χρυσό. Υπάρχει όμως, μιας και είπα ο Κροατής για το χρυσό, υπάρχει ένα άλλο θέμα εδώ. Όποιος θέλει μπορεί να μπει στο ίντερνετ και να το βρει και στις τηλεοράσεις δεν θα το δει. Τα τελευταία χρόνια έχουν επιδοθεί όλα τα μεγάλα κράτη σε ένα τρελό κυνήγι χρυσού. Λέγεται, και νομίζω πως έτσι είναι, πως όλα εδώ τα βλέπεις τα αναχειροδανειστήρια που φυτρώνουν σαν τα μανιτάρια σε όλη την Ελλάδα, στην ουσία είναι από πίσω γερμανικά κεφάλαια, που μαζεύουν το χρυσό, τον παίρνουν, τον μετατρέπουν σε νομισματικό και τον φυλάνε. Ναι. Η Αμερική έχει κάνει ρεκόρ, έχει σχεδόν 11.000 μετρικούς τόνους χρυσού, η Γερμανία περνάει τους 3,5 και έχει μπει στην κούρσα η Ρωσία, η Ινδία, η Κίνα. Όλα αυτά τα μεγάλα κράτη κυνηγάνε σαν τρελά το χρυσό. Και το μαζεύουν. Και το μαζεύουν, ναι. Το μαζεύουν. Γιατί το μαζεύουν? Μέχρι τώρα η εμπειρία, η ιστορία έχει δείξει πως όταν μαζεύεις το χρυσό, τον μαζεύεις για ένα και μόνο λόγο. Γιατί το νόμισμα θα γίνει... Φτερό. Πήρα ένα άλλο φτερό. Καταλαβαίνεις. Αυτό γιατί το ευρώ όλοι ξέρουν ότι μετράει ανάποδα. Τικ-τακ, τικ-τακ. Το θέμα είναι εμείς θα περιμένουμε να διαλυθεί το ευρώ και να διαλυθούμε και εμείς μαζί του ή να φύγουμε να πάμε στο δικό μας το νομισματάκι, όποιο και αν είναι αυτό, ας το ονομάσουμε φίνικα, ας το ονομάσουμε βολό, ό,τι θέλετε δραχμή, πέστε το όπως θέλετε και να είμαστε έξω από όλα αυτά. Εγώ θα πω τώρα, γιατί η Ιταλία για παράδειγμα δεν φεύγει από το ευρώ?
Ήταν είναι μια χώρα γείτονα εδώ. Ναι, πού να φάτσα, ου να ράτσα. Είμαστε δηλαδή ήδη με τους Ιταλούς πολύ κοντά. Λοιπόν, και οι Ιταλοί, μια χαρά χώρα δεν ήταν πριν με το συμπάθειο. Ναι. Δεν έβγαζε τόσα αυτοκίνητα. Δεν ήταν από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές χώρες του κόσμου. Τη βλέπεις πως έχει καταντήσει. Έχουν σούπερ μνημόνιο στην Ιταλία. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, ας μην ξεχνάμε πως το πρώτο κόμμα στην Ιταλία, το κόμμα του Πέπε Γκρίλο, του κωμικού, το Πέντε Αστέρων, έχει σαν βασικό του σύνθημα το έξω από το ευρώ. Ναι. Ο Ρέντσι είναι ένας φυτευτός, παλιός παίχτης τηλεπαιχνιδιών, έτσι, τέτοιος είναι, ο οποίος τον έβαλαν φυτευτό και αυτόν, εντελώς παράνομα, δεν έγινε εκλογές, δεν τον ψήφισε κανένας, τον έβαλαν εκεί στην αρχή. Λοιπόν, για να κρατήσει την Ιταλία μέσα στο ευρώ. Οι Ιταλοί έχουν αρχίσει και δεν θέλουν να μείνουν στο ευρώ. Και γι' αυτό βγάζουν πρώτο κόμμα το Πέπε Γκρίλο. Στην Πορτογαλία. Να σου πω ένα γεγονός τώρα, έγινε πριν δύο εβδομάδες, τρεις. Έγιναν εκλογές. Ο συνασπισμός σοσιαλιστών, αριστερό, μπλοκ, του εκεί ΚΚΠΗ, ας πούμε. Έκαναν συνασπισμό και είπαν θέλουμε την εξουσία. Είχαν την πλειοψηφία από τις εκλογές. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τους είπε όχι, γιατί θεωρώ ότι κινδυνεύει η ευρωπαϊκή προοπτική της Πορτογαλίας και δεν τους δίνει το χρήσμα. Καταλαβαίνεις γιατί μιλάμε. Άρα θα είναι σίγουρα και άλλες χώρες που θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία να συζητήσουν και να φύγουν από το ευρώ. Για να μην λέμε ότι θα είμαστε οι μόνοι. Και μη σου πω ότι αν βγούμε εμείς πρώτα από το ευρώ, θα είναι και πιο γρήγορη όλη αυτή η διαδικασία. Θα μπουν και οι άλλοι και θα πούνε φεύγουμε. Βρε Λεωνίδα, κοίτα στη Γαλλία τώρα στις εκλογές. Η Λεπέν που βγήκε πρώτη δεν έχει σύνθημα το έξω οι μετανάστες και όλα αυτά. Η Λεπέν έχει πρώτο σύνθημα έξω από το ευρώ και έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πεντακάθαρα. Του το λέει, έξω από το ευρώ. Και γι' αυτό τώρα συνασπίστηκαν όλοι τη δεύτερη Κυριακή, οι σοσιαλιστές, δεξιοί, αριστεροί, όλοι οι πάντες, για να χτυπήσουν αυτό το πράγμα. Αυτό είναι που φοβούνται όλοι. Όλοι. Όχι ο απλός κόσμος. Όλοι αυτοί που κινούν τα νήματα. Αυτοί που κερδίζουν τρελά λεφτά από όλη αυτή την κατάσταση με το ευρώ. Επειδή αναφέρθηκες στους μετανάστες, δεν είπαμε κάτι. Ναι. Έτσι, έχουμε τεράστιο πρόβλημα με τους μετανάστες, ναι, 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 με τους λάθρομετανάστες και με τους πρόσφυγες. Έτσι, και φτάνουν κατά χιλιάδες, εκατομμύρια στην Ελλάδα. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον. Πολλά ακούγονται ότι πολλοί από αυτούς θα μείνουν εδώ, ότι ίσως πολλοί από αυτούς μείνουν και στα σπίτια τα δικά μας που θα μας τα πάρουν οι τράπεζες. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια μέρημνα στις δυνατότητες που έχει σήμερα η Ελλάδα για τους μετανάστες και για τους πρόσφυγες και λιγότερο για τους Έλληνες. Δηλαδή μπορούν να μπαίνουν, ας πούμε, στα νοσοκομεία οι μετανάστες ή οι πρόσφυγες σε λίγο να έχουν όλες τις υπηρεσίες από ένα νοσοκομείο και ο Έλληνας, επειδή δεν έχει πληρώσει τον ασφαλιστικό του οργανισμό, να μην μπορεί να μπει πουθενά σε κάποιο νοσοκομείο. Στον δρόμο. Τι γίνεται τώρα, δηλαδή αυτό το πράγμα με τους μετανάστες, η δική σου ενημέρωση, πληροφόρηση με τους πρόσφυγες, όταν η Ελλάδα δεν μπορεί ούτε τους Έλληνες εδώ πέρα τώρα να κρατήσει εν ζωή. Πώς θα μπορέσουμε όλον αυτόν τον πληθυσμό που φτάνει και κάποια στιγμή φοβάμαι ότι επειδή δεν θα μπορούμε να πάνε πουθενά αλλού, θα μας μείνουν όλοι εδώ. Μεγάλο το θέμα. Δώσε λίγα λεπτά γιατί είναι πολύ σοβαρό το θέμα που έθιξες. Είναι εθνικό θέμα. Λοιπόν, θυμάσαι ότι πρόσφατα συναντήθηκαν ο Πρωθυπουργός μας με τους άλλους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων στην Ελλάδα υπό τη σκέπη του Προέδρου της Δημοκρατίας και αποφάσισαν όλοι αυτοί μαζί να πάνε να θέσουν 6-7 αιτήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με κύριο αίτημα το ότι δεν μπορεί η Τουρκία να περιπολεί τα ελληνικά σύνορα. Έτσι. Λοιπόν, πήγαν και το έθεσαν. Και τι έγινε? Δεν τους έλαβε κανένας υπόψη Ευρωπαίος. Συζήτησαν κατευθείαν η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Τουρκία για το θέμα των μεταναστών και των προσφύγων. Δηλαδή, ένα θέμα που είναι διεθνές είναι ζήτημα ΟΗΕ. Καθαρά. Έτσι, έχει διαδικασίες ο ΙΕ, τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Αυτοί το υποβάθμισαν σε ένα διμερές ζήτημα Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή Γερμανών και Τουρκίας, και αυτοί αποφάσισαν ότι τα ελληνικά σύνορα θα φρουρούνται από Frontex, δηλαδή από Γερμανούς, ήρθαν τώρα χίλιοι καινούργοι, ναι, και από Τούρκους. Και η ελληνική κυβέρνηση που περήφανα είχε μαζί με τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς πει ότι θα θέσουμε αυτό το αίτημα και είναι κόκκινη γραμμή με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ούτε καν τους έλαβαν υπόψη. Γιουσουφάκια, πλήρη. Λοιπόν, τι γίνεται με το προσφυγικό? Γιατί τα υπέγραψε όλα η κυβέρνηση? Γιατί μας απείλησαν ότι θα μας βγάλουν από τη συνθήκη Σέγγεν. Και εδώ που τα λέμε τώρα, αυτό ήταν πολύ χοντρό, να μας βγάλουν από τη συνθήκη Σέγγεν. Δηλαδή ο Έλληνας, όταν άκουσε αυτό το πράγμα, κόντεψε να λιποθυμήσει. Ναι. Γιατί ο Έλληνας που παίρνει με 5 ευρώ από το πανέρι της λαϊκής τα ρούχα και τα παπούτσια του, τώρα προβληματίστηκε πάρα πολύ γιατί θα πρέπει να δείχνει διαβατήριο για να πάει στο Μιλάνο για τις αγορές, ναι, του. Και αντί για ταυτότητα ευρωπαϊκή, ναι, να κάνει τις διακοπές του. Ή να κάνει τις διακοπές του στο Σάλτσμπουργκ, ας πούμε, ναι, και στη Βιέννη, και στεναχωρήθηκε ο Έλληνας. Δηλαδή, για τόσο χάπατα με το συμπάθειο που μας έχουν. Λοιπόν,
Το προσφυγικό, ποιο είναι το θέμα. Δεν είναι όλοι αυτοί οι πρόσφυγες. Είναι και μετανάστες. Ναι. Η Τουρκία έχει καταργήσει τη βίζα από 10 χώρες και βάλε. Και τι γίνεται. Φεύγεις από το Μαρόκο, παίρνεις το αεροπλάνο, κατεβαίνεις στην Κωνσταντινούπολη και μετά κατεβαίνεις, παίρνεις μια βάρκα για να περάσεις απέναντι στην Ελλάδα. Ως πρόσφυγες. Ως πρόσφυγες. Εντάξει. Έχουν βρει τον τρόπο. Γιατί αυτό συντηρείται το θέμα. Η Τουρκία το χρησιμοποιεί φυσικά σαν μοχλοπίεση. Αλλά οι Γερμανοί, οι Ολλανδοί, οι Γάλλοι. Γιατί το συντηρούν, τι τους ενδιαφέρει. Αυτοί έχουν τσάμπα εργατικά χέρια, τους πρόσφυγες, τους μετανάστες, ναι. τους χρησιμοποιούν σαν τσάμπα σχεδόν εργατικά χέρια, για να πιέσουν τους δικούς τους ντόπιους εργαζόμενους και να τους λένε σκάσε, δέξου τη μείωση, γιατί κοίτα, περιμένει ο άλλος. Οπότε όταν χρειάζονται, παίρνει ένα τηλέφωνο η Μέρκελ εδώ, στην κυβέρνηση, στείλε μου τόσους, στείλε μου ξέρω εγώ χίλιους, στείλε μου 10.000, θυμάσαι που άνοιξε τα σύνορα η Γερμανία και μετά ναι. τα έκλεισε. Έτσι. Ναι, ναι. Τι ήταν αυτό. Στείλε μου μερικούς, μετά σταμάτα. Τους υπόλοιπους τι θα τους κάνεις. Κράτα τους εκεί. Έχει μεταβληθεί το ελληνικό κράτος από θήκη και δουλέμπορας ταυτόχρονα. Ναι. Το ελληνικό κράτος, όταν έρχεται μέσα από πρόσφυγες και μετανάστες, πάνε οι λιμενικοί άνθρωποι, και τι να κάνουν για αυτή τώρα βέβαια, έτσι. Και αναγκαστικά, επειδή αυτές είναι οι γιατρικές τους, παίρνουν τα διαβατήρια. Όταν βλέπεις ότι έπεσε ξύλο, λέει η τοπική αστυνομία με τους μετανάστες και όλα αυτά, είναι γιατί τους παίρνουν τα διαβατήρια. Κανένας μετανάστης δεν έχετε για να μείνει στην Ελλάδα. Τι να κάνει στην Ελλάδα. Τι είναι αυτή να κάνει. Στη διαλυμένη Ελλάδα, τι να κάνει. Εδώ δεν ερχόταν πριν. Πού ήταν καλά τα πράγματα. Τώρα. Μα όχι τώρα, κακά τα ψέματα. Όταν ο άλλος φεύγει από το Πακιστάν, την Ινδία, τον Μπαγκλαντές, φεύγει κατευθείαν καρφί για Αγγλία. Έχει ένα ξάδελφο, γιατί ξέρει, ήταν όλοι αυτοί ήταν αποικίες της Αγγλίας, είχε κοινοπολιτεία. Όλοι πάνε στην Αγγλία. Ο Σύρος, όλοι αυτοί οι πιο από εδώ, Μαροκινοί, Αγγλίοι, θα πάνε στη Γερμανία. Ωραία. Αλλά επειδή η Αγγλία και η Γερμανία δεν θέλουν να τους έχουν. Υπογράφουν τη συνθήκη Δουβλίνο, και Δουβλίνο 1, Δουβλίνο 2, και λέει πως ο μετανάστης θα ταυτοποιείται και θα μένει στην πρώτη χώρα εισαγωγής. Κάτσε ρε φίλε. Όταν θα έρχεται ο μετανάστης από την Τουρκία, πού θα μπει, στη Γερμανία, θα μπει, στην Ελλάδα. Σαν να έλεγε ότι στην Ελλάδα. Απλά του περνάνε. Ελλάδα και λίγο Ιταλία. Ναι, και λίγο εντάξει. Ιταλία. Και μας έχουν εδώ να τους κρατάμε με το ζόρι. Γι' αυτό είναι πολύ απλό το θέμα. Εμείς, άμα πούμε, δεν αναγνωρίζουμε καμία συνθήκη Σέγγεν, καμία συνθήκη Δουβλίνο. Έχουμε το δικαίωμα, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να την τηρούμε. Δεν την αναγνωρίζουμε. Γεια σας, φεύγουμε κιόλας δηλαδή. Δεν την τηρούμε. Δίνουμε χαρτιά, κανονικά χαρτιά. Πού θες να πας, φίλε, πάρ' το. Να σου βάλω και τα εισιτήρια. Φύγε. Πήγε. Μα κανένας δεν θέλει να μείνει εδώ. Όλοι βλέπεις τσακώνονται και τους ναι. μαντρώνουν, γιατί όλοι θέλουν να φύγουν. Δεν θέλει να μείνει κανένας στην Ελλάδα. Και πολλοί από αυτούς έχουν και τη δυνατότητα, πολλοί πρόσφυγες, έχουν και την οικονομική δυνατότητα να φτάσουν εκεί που θέλουν να φτάσουν. Και βέβαια έχουν. Γιατί δεν ήταν. Στη χώρα τους όλοι φτωχοί και τέτοια, ήταν επιχειρηματίες, ήταν νοικοκυρέοι άνθρωποι και πήραν την οικογένειά τους για μια καλύτερη ζωή. Και είχαν τις αποταμιεύσεις τους, είχαν κάνει τα κουμάντα τους. Μα γι' αυτό έχουν και πληρώνουν βαρκάριδες και μεταφορείς και όλα αυτά. Τους παίρνουν 1.000 ευρώ το κεφάλι και δύο. Και... Δεν θέλουν, δεν έρχονται αυτοί που ήταν νοικοκυρέοι και στην Ελλάδα για να γίνουν ακόμα πιο νοικοκυρέοι. Νομίζω αυτό μπορεί να το καταλάβει ο καθένας. Να πάνε στις μεγάλες χώρες της Ευρώπης θέλουν. Αλλά εμείς τους κρατάμε εδώ με το ζόρι, γιατί είμαστε γιουσουφάκια. Πρέπει να σταματήσει αυτό χθες. Όχι, την εθνική μας κυριαρχία την έχουμε ή τη χάσαμε. Αφού την έχουμε απολέσει εγγράφως, δεν λέει. Αυτό το έχουμε γράψει σε χαρτί, έτσι το έχουμε υπογράψει μεγαλοπρεπώς. Αυτό που μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση δεν είναι ότι έχουμε επεμπολίσει την εθνική μας κυριαρχία εγγράφως. Εντάξει, έγινε, φυσικά όταν το είδαμε όλοι, εντάξει, ναι. καλαφιάσαμε δηλαδή. Αυτό όμως που μου έχει κάνει εντύπωση είναι όποιος ψάξει στο βίντεο, στο YouTube, θα δει, υπάρχει ένα βιντεάκι από την παράδοση που έκανε στον πρόεδρο Παπούλια η πρόεδρος της Βουλής, η κυρία Ψαρούδα Μπενάκη. Όπου του λέει πεντακάθαρα, έρχεστε σε μια εποχή όπου τα σύνορα θα συρρυκνωθούν, η δημοκρατία θα μειωθεί, τα δικαιώματά μας θα πέσουν. Έτσι απλά και ωραία. Υπάρχει αυτό σε ένα βίντεο. Ναι, υπάρχει σε ένα βίντεο. Όμως το έχουν δει όλοι, το έχουν δει νομίζω. Ναι, αλλά αυτοί που το βλέπουν, αυτό, γι' αυτό ζήτησα λίγη λογική και λίγη αξιοπρέπεια. Έχει γίνει πλήση εγκεφάλου. Μιχάλη, έχει γίνει πλήση εγκεφάλου από τα κανάλια, από τους δημοσιογράφους και ο κόσμος πλέον δεν μπορεί να δει με τα δικά του τα μάτια και να πιστέψει αυτά που βλέπει. Περιμένει τι θα του πούνε το βράδυ στα δελτία ειδήσεων και τι θα του πούνε το πρωί αυτοί που παίρνουν. Μην πω τους μισθούς που παίρνουν και τάχα λυπούνται τους φτωχούς και τη φτώχεια. Ναι. Τότε να κάνω μια πρόταση. Το Χαζοκούτι έχει ένα κουμπί. Το πατάς το κουμπί, βγαίνεις με ένα φίλο σου να πεις ένα καφέ. Εντάξει, ταβέρνα είναι λίγο δύσκολη τώρα οικονομικά. Βγαίνεις να πεις με το φίλο σου ένα καφέ, συζητάς αυτά που ακούς τώρα, τα οποία δεν τα ακούς από αυτά τα κουτιά. Θυμώνεις, οργίζεσαι. Είσαι επιτέλους, δηλαδή για μένα αυτή είναι η κομβική λέξη, είσαι αξιοπρεπής επιτέλους. Την αξιοπρέπεια που είχαμε σαν Έλληνες όλοι και μας τη στερούν σιγά σιγά, πρέπει να την αποκτήσουμε πάλι μόνοι μας.
και με πράξεις. Εγώ θα σου πω, επειδή πολλές φορές έχω πει ότι πρέπει την τηλεόραση να την κλείσουμε και να την κλείνουμε, ακόμα και σε γιορτές, στα σπίτια που καλούμε κόσμο, που έρχεται η οικογένεια όλη να καθίσει στο τραπέζι, Χριστούγεννα, Πάσχα, 15 Αύγουστο και όλες αυτές τις γιορτές, την ώρα που κάθονται στο τραπέζι να φάνε, η τηλεόραση να ανοιχτεί. Και λέει στο μυαλό. Ναι, εκεί την ώρα που θέλει, που είσαι με τους δικούς ανθρώπους και έχεις ανοιχτή τηλεόραση, στο δελτίο το μεσημβρινό, και λέει ο άλλος από μέσα. Και εσύ τα έχεις ανοιχτή εκεί την ώρα και που λειτουργεί υποσυνείδητα. Βέβαια, λειτουργεί γιατί ακούς. Μα κοίτα, και να μην ακούς, η τηλεόραση θέτει τα θέματα. Δηλαδή το ότι ο κόσμος λέει, όχ, θα φύγουμε από το ευρώ, καταστραφήκαμε. Πού το έμαθε αυτό? Πού το άκουσε? Του το έφερε ο Θεός αυτή την σκέψη, αυτή την ιδέα? Όχι. Αυτή η ιδέα του έχει μπει από την τηλεόραση. Γιατί αυτοί που έχουν την τηλεόραση, αν χαθεί το ευρώ, τέλειωσαν. Αυτά τα λαμ, ξέρεις. Ναι. Όγια. Να επαναλάβω μάλλον ότι αυτή την κουβέντα σήμερα την κάνουμε και κράτησε πάρα πολύ ώρα, γιατί ήταν ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπες. Μόνο και μόνο γιατί το 2016 φαίνεται πως θα είναι μια δύσκολη χρονιά εάν δεν αλλάξει κάτι. Να σου το πω με άλλα λόγια. Ό,τι ζήσαμε μέχρι τώρα ήταν νηπιαγωγείο. Ήταν το foreplay που λένε οι Αμερικάνοι. Από εδώ και πέρα αρχίζει το πραγματικό ζόρι. Και δεν είναι μόνο τα σπίτια. Θα κλείσουν πολλές επιχειρήσεις. Οι 60.000 που έκαναν αίτηση να πάνε στη Σόφια, στη Βουλγαρία, θα πάρουν πόσους χιλιάδες άνεργους θα αφήσουν πίσω τους. Ναι. Θα κλείσουν και άλλες επιχειρήσεις, θα πάρουν και άλλα σπίτια, θα μειωθούν και άλλο οι μισθοί και οι συντάξεις. Από το πρώτο μνημόνιο έχουν υπογράψει ότι πρέπει να φτάσουμε μέχρι το τέλος του 19 το αργότερο. Πρέπει οπωσδήποτε να είμαστε στους μισθούς της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Και όσο μειώνονται οι θέσεις εργασίας, μην πιστεύουμε ότι θα μειωθεί η ανεργία. Αφού κλείνουν τα μαγαζιά, οι επιχειρήσεις, μειώνονται οι θέσεις εργασίας, αυτός ο κόσμος, οι άνεργοι, οι νέοι, πού θα απορροφηθούν για δουλειά? Και δεν γίνονται νέες επιχειρήσεις. Οπότε εδώ εγώ θέλω να κάνω ένα ερώτημα, όχι σε εσένα, σε αυτούς που μας ακούνε. Τι περιμένετε, ρε παιδιά? Δηλαδή, πώς πιστεύετε ότι κάτι καλό μπορεί να προκύψει μέσα από αυτή την κατάσταση? Μέσα στο ευρώ, μέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια, μέσα στα μνημόνια που θα έχουμε για πάντα μέχρι να αποπληρώσουμε το 75% του χρέους, πώς μπορεί κάποιος να περιμένει ότι θα προκύψει κάτι θετικό, οποιοδήποτε θετικό? Μαζί λοιπόν εσύ και το ΕΠΑΜ ότι πρέπει οπωσδήποτε να πάμε σε δικό μας νόμισμα. Δικό μας νόμισμα, δικιά μας πολιτική, ανεξάρτητη πολιτική. Να μην δεχθούμε κανένα χρέος, να πούμε ότι δεν αναγνωρίζουμε κανένα χρέος. Ακριβώς. Έτσι. Να τυπώσουμε δικό μας νόμισμα. Αυτό βέβαια χρειάζεται μια διαδικασία. Όλα αυτά που λέμε, επειδή ναι, ο κόσμος έχει ακούσει τα αντεπιχειρήματα από την τηλεόραση, χρειάζονται άλλη μια τέτοια εκπομπή για να τα αναλύσουμε, να χτυπήσουμε αυτές τις φοβίες. Γιατί είναι ψεύτικες οι φοβίες που τους παίρνουν. Είναι ψέματα αυτά που λένε στον κόσμο. Να κάτσουμε να αναλύσουμε ένα-ένα όλα αυτά που φοβάται, δεν θα έχουμε καύσιμα, δεν θα έχουμε πετρέλαια, δεν θα έχουμε φάρμακα, δεν θα έχουμε τρόφιμα, να πεινάσουμε. Όλα αυτά τα χοντροειδή ψέματα, μπορούμε να κάτσουμε σε μια άλλη εκπομπή κάποια στιγμή, να τα αναλύσουμε ένα-ένα για να καταλάβει ο κόσμος ποιο είναι το πραγματικό του συμφέρον. Μάλιστα. Μιχάλη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ να ευχαριστήσω έτσι, πάρα για πολύ τη συζήτηση αυτή, γιατί ξέρω ότι εσύ καθημερινά έχεις επαφές με πάρα πολύ κόσμο και με τον Δημήτρη Καζάκη, ενημερώνεσαι. Όχι από την τηλεόραση, έχει άλλη πληροφόρηση και ενημέρωση. Γι' αυτό σου ζήτησα έτσι να μιλήσουμε και να τα πούμε αυτά τα πράγματα, γιατί και οι δικές μας πληροφορίες λένε πως δεν θα είναι καλή χρονιά το 2016. Να τα ξέρουμε, να τα πούμε, γιατί αυτή είναι η δουλειά μας εμείς εδώ, να τα λέμε από τα μέσα ενημέρωσης, γιατί ξέρω πως πολλοί παρακολουθούν τα τοπικά μέσα, γιατί ξέρουν ότι έχουν μια διαφορετική πληροφόρηση. Βέβαια και εμείς πολλές φορές, ίσως και με τις διάφορες συνδέσεις που έχουμε και με όλα αυτά που ακούμε, ίσως να μεταφέρουμε και πράγματα που δεν είναι σωστά. Τι να ξέρεις τώρα ποιο είναι σωστό και ποιο είναι? Όχι, η δουλειά σου να τα λες όλα. Έτσι. Πάντα εδώ είμαστε ανοιχτοί προς όλους να έρθουν και να μιλήσουμε, να συζητήσουμε και να μεταφερθούν και άλλες απόψεις. Πάντως θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε, γιατί τα πράγματα δεν είναι καλά. Το χρήμα έχει μαζευτεί σε πάρα πολύ λίγους. Οι τράπεζες το μαζεύουν όσο πιο πολύ μπορούν. Νωρίτερα είπες μαζεύεται και το χρυσό. Το δημόσιο δεν έχει λεφτά. Περιμένει τώρα να πάρει τα τέλη κυκλοφορίας για να πληρώσει τις υποχρεώσεις του. Αν είναι δυνατόν. Δεν υπάρχει μία. Έχουν τελειώσει τα πάντα. Κάθε φορά βρίσκουν κάπου λεφτά, τα παίρνουν από εδώ, πληρώνουμε εκεί. Πόσο θα κρατήσει αυτό? Άρα τυπώνουμε χρήμα άπλετο, το μοιράζουμε στον κόσμο και βρίσκει ο κόσμος στον δρόμο του μόνος του. Διαγράφουμε υποχρεώσεις που κάποιοι φαίνεται ότι δεν μπορούν, το βλέπεις ότι με τα εισοδήματα που έχουν, με την περιουσία που έχουν, δεν μπορούν να αποπληρώσουν
ένα ή δύο δάνεια που έχουν. Συσάχτια, Παντελή. Ναι. Συσάχτια. Λοιπόν, δεν γίνεται. Ξεκινάμε. Δεν γίνεται η συσάχτια. Δεν πρέπει να γίνει γιατί είμαστε καλοί άνθρωποι και σας αγαπάμε, ναι, και ψηφίστε μας. Η συσάχτια πρέπει να είναι καθολικό μέτρο στους μικρούς και στους μεσαίους. Όχι τόσο γιατί είναι θέμα χριστιανικό, αλλά γιατί θέλουμε το χρήμα που λέμε να τυπώσουμε και να μοιράσουμε, να το έχει ο κόσμος και να το κυκλοφορεί. Δηλαδή να πάει να αγοράσει παπούτσια, αυτός που έχει το παπουτσάδικο να πάει να αγοράσει ρούχα, αυτός που έχει τα ρούχα να πάει σε μια ταβέρνα και πάει λέγοντας. Εδώ δεν μπορούμε να εισάξουμε τώρα πρώτες ύλες. Δεν μπορούμε να εισάξουμε. Άμα θέλει να φέρει ένα εμπόριο από το εξωτερικό, δεν μπορεί. Πρέπει να το πληρώσει. Λεφτά δεν έχει να το πληρώσει. Σου λέει δεν στο στέλνω. Και για να μπει στην παραγωγή, να στο ετοιμάσει ο άλλος στο εξωτερικό, πρέπει να του δώσει τα μισά λεφτά μπροστά. Πού να τα βρει. Και σου λέει για να πάω να στο στείλω, θέλω να μου βάλει όλα τα λεφτά και δεν μας εμπιστεύεται πρώτον κανένα γιατί σου λέει δεν ξέρω τι γίνεται. Κατά τα άλλα, θα απομονωθούμε άμα φύγουμε από το ευρώ. Ναι. Λοιπόν, ήταν μαζί μας ο Μιχάλης Αριδάς, μέλος του ΕΠΑΜ, του Ενιαίου Παλαϊκού Μετόπου. Πιστεύω να ήταν χρήσιμα όλα αυτά που είπαμε. Σε ευχαριστώ και πάλι. Και εγώ, Μιχάλη, να είσαι καλά.